Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Έχουμε πει από τούτη εδώ την εκπομπή πάρα πολλές φορές ότι διερχόμεθα μια εποχή συγχύσεως και αποστασίας. Πάρα πολλοί άνθρωποι αναρωτιόνται εάν αυτό που πιστεύουν μέσα στο χώρο τον ελλαδικό που κυριαρχεί η Ορθοδοξία, αν είναι η αληθινή πίστη, η αληθινή θρησκεία έναντι των άλλων θρησκειών. Άλλοι πολλές φορές, μέσα από κάποιες συζητήσεις και από τηλεοπτικά μέσα και από άλλα μέσα ή ακόμα και κάποιες αντιπαραθέσεις διαλεκτικές, θέτουν ως επιχείρημα ότι δεν μπορώ να συζητήσω μαζί σου ή μαζί σας γιατί είστε δογματικοί. Βέβαια, αυτό ισχύει στην περίπτωση που οι άνθρωποι εκείνοι που συζητούν με αυτούς που θέτουν αυτό το επιχείρημα δεν έχουν τις γνώσεις ίσως για να σας ανταπαντήσουν ότι δεν υπάρχει θρησκεία σε αυτόν τον κόσμο που να μην είναι δογματική. Και φυσικά, εκείνος που γνωρίζει το τι εκφράζει, τι πρεσβεύει και πού βασίζεται κάθε θρησκεία, για να μπορέσει να αντιτείνει το επιχείρημά του, θέτοντας το ανάλογο χωρίο της θρησκείας ή των επιχειρημάτων εκείνων που να δείχνουν του λόγου του αληθές. Όταν λοιπόν πολλοί μας λένε «Α, δεν συζητάω γιατί είστε χριστιανοί ορθόδοξοι, είστε δογματικοί». Βεβαίως και είμαστε δογματικοί. Θα ήταν αδιανόητο να μην έχει δόγματα η Ορθόδοξη Εκκλησία και να μην είναι δογματικός κάποιος ορθόδοξος χριστιανός. Αλλά ήθελα να ξέρω ποια θρησκεία είναι εκείνη που δεν έχει δόγμα. Μήπως ο θεβετιανικός βουδισμός ή λαμαϊσμός δεν έχει το δόγμα. Ένα από τα βασικότερα δόγματα που δεν ισχύει θεβετιανικός βουδισμός ή λαμαϊσμός είναι το καλακάκρα. Λοιπόν, που είναι το θεμέλιο της Κίτρινης Εκκλησίας. Αλλά όταν συζητάς με ένα βουδιστή δεν το ξέρεις και ίσως σε πιάνει η απορρίτη μας. Πολλές φορές λοιπόν πάρα πολλοί άνθρωποι τους βρίσκονται προς του διλήμματος σε μια γενική ερώτηση. Γιατί να είναι ο Θεός των χριστιανών, ο αληθινός Θεός και να μην είναι των βουδιστών, των μεμαθανών ή άλλων θρησκειών. Αφού σε όλους τους αιώνες ή εποχές και καιρούς έχουμε δείγματα μιας παρουσίας θεϊκής με διαφορετικό προσωπείο, διδαχές, λατρεία, αλλά όμως πράγματι θεία παρουσία. Ανεξάρτητα αν αυτή η θεία παρουσία ήταν ποικιλόμορφη, πολύμορφη, πολυθεϊστική ή μονοθεϊστική, δίδασκε διαφορετικά πράγματα σε εποχές διαφορετικές και σε πολιτισμούς. Ανεξάρτητα εάν ήταν στον πολιτισμό όταν ήταν οι Ινδιάνοι ή οι Ινδοί ή στους λαούς της Μεσοποταμίας ή της Αιγύπτου ή οι Σκύθες ή οι Γότθοι και γενικότερα ακόμα και οι αρχαίοι Έλληνες. Άρα λοιπόν μήπως πολλοί θέτουν το ερώτημα ο Θεός παρουσιάστηκε ανά τους αιώνες με διαφορετικά πρόσωπα και κάποια στιγμή παρουσιάστηκε ο ίδιος Θεός και σε εμάς ως Χριστός. Τίθεται συχνά αυτό το ερώτημα. Καταρχάς πρέπει να καταλάβουμε πριν να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα, γιατί έχουμε άλλο θέμα να παρουσιάσουμε, πολύ σημαντικό σήμερα, αλλά θέλω να κάνω μια εισαγωγή και ένα σχολιασμό. Ότι όχι, δεν πρόκειται για τον ίδιο Θεό. Γιατί? Γιατί δεν μπορεί ένας Θεός αληθινός να παρουσιάζει διαφορετικές εποχές, να δίνει διαφορετικές δασκαλίες, να ερμηνεύει με διαφορετικά προσωπία αυτά που ερμηνεύει και παράλληλα αυτά τα οποία δίδαξε ή διδάσκει ή θα διδάξει ίσως ενδεχομένως στο μέλλον, να έρχονται σε αλληλοανέρεση, σε σύγκρουση, σε διαφοροποίηση μεταξύ τους. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι ένας Θεός φάσκει τη φάσκει. Υπάρχει βέβαια και η φιλοσοφία και ο δογματισμός που και εκεί ακούγονται των μυστικών εταιριών ότι δεν υπάρχει δογματισμός. Εάν κάποιος μοιηθεί μέσα στα δόγματα του θρησκευτικού συγκριτισμού των μυστικών εταιριών και του θεοσοφισμού και του τεκτονισμού, βλέπει ότι εκεί πέρα υπάρχει μια άλλη και καλυμμένη διδασκαλία περί της εξελίξεως του Θεού, για να μπορέσει βέβαια να αντιπαρέλθει αυτό το επιχείρημα το οποίο έθεσα, ότι δεν μπορεί ένας Θεός να αναιρεί τον εαυτό του. Αλλά αν πάλι ο Θεός εξελίσσεται και είναι ο ίδιος Θεός που παρουσιαζόταν σε διαφορετικές εποχές και καιρούς, τότε ο ίδιος Θεός ως έννοια καταργείται, διότι είναι μέρος της δημιουργίας και της εξέλιξης, άρα δεν είναι ο δημιουργός του παντός και έξω από το πάνω. Ως έννοια και όπως μας έχει δοθεί.
Όσον αφορά τώρα για τις παραχριστιανικές αιρέσεις, που βέβαια την επόμενη εβδομάδα έχουν αποδεχθεί και την πρόσκληση, όπως και μας πήραν και μας κάλεσαν να μπορέσουν να έρθουν, μάλλον να τους δώσουν την δυνατότητα να έρθουν και αυτοί εδώ, οι Προτεστάντες, δηλαδή η ομάδα των Πεντηκοστιανών ή εκείνη κατά τη δική τους άποψη Εκκλησία των Πεντηκοστιανών, για να μην θεωρηθούν προσβλητικά τα λόγια μου, βέβαια εγώ δεν τους δέχομαι στην Εκκλησία, αλλά εκείνοι, εφόσον έτσι το ονομάζονται, είναι δικαίωμά τους. Και θα ήθελα να πω το εξής. Αίρεση καταρχάς είναι της αληθείας ανέρεση. Επαναλαμβάνω, αίρεσης είναι της αληθείας ανέρεσης. Και ακριβώς πρόκειται περί βλαστημίας στο πρόσωπο του Χριστού. Βέβαια, ο καθένας μπορεί να πιστεύει ελεύθερα ό,τι θέλει. Μπορεί να υπάρχει ελευθερία διακίνησης ιδεών, αρκεί μόνο όλα αυτά να μην γίνονται με έναν τρόπο προπαγανδιστικό, αντισυνταγματικό, αντικανονικό και προσελητιστικό. Εκείνα βέβαια είναι τα μελανά σημεία και τα λεπτά σημεία όλων εκείνων των χώρων που βέβαια δεν βασίζονται σε αυτούς τους κανόνες και περισσότερο δε πρέπει να καταλάβουμε, γιατί πολλοί ρωτούν, γιατί να μην υπάρχει ένα βουδιστικό μοναστήρι ή να μην υπάρχει ένα μουσουλμανικό τέμενος. Πρέπει να καταλάβουμε ότι και οι Ορθόδοξοι που υπάρχουν στον κόσμο υπάρχουν γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία υπάρχει αναγκαιότητα να εξυπηρετήσει τις Ορθόδοξες κοινότητες στα καθήκοντα. Αν υπήρχε μια βουδιστική κοινότητα έφυγε στην Κόρινθο ή στην Αθήνα, λογικό ήταν να υπήρχε ένας ναός που ήδη θα ήθελαν να τελέσουν τα καθήκοντά τους. Όμως όταν υπάρχει μια τέτοια κοινότητα, ανύπαρκτη, και γίνεται ένας τέτοιος χώρος, γίνεται ακριβώς προπαγανδιστικά για να προσιλητήσει και να προσετερήσει ανθρώπους από το άλλο δόγμα στο δικό του δόγμα. Φυσικά θα δούμε σήμερα μια ομιλία του πατρός Ελευθερίου Χατζή, που μαγνητοσκοπήθηκε χτες 19 Δεκάτου του 1995, στο κινηματογράφο ή κινηματογραφοθέατρο, αν θέλετε, Απόλλων. Και φυσικά την ευθύνη έχει το αντιαιρετικό γραφείο της Μητροπόλεως Κορίνθου με θέμα «Γκουρού, Μέθοδος Σίλβα, Κέφε και εσωτερισμός πάσης φύσεως, ψευτοσωτήρες και όλα αυτά», που θα δούμε καταγγελίες και για αυτό το χώρο που άπτεται της ευθύνης της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου, αλλά πολύ περισσότερο και από κάποια άλλα κέντρα από τα οποία κατακαίρονται εύστοχα από τον πατήρ Ελευθέριο Χατζή. Πριν προχωρήσω όμως εκεί, θα ήθελα να πω ότι είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια μεγάλη σύγχυση. Μια σύγχυση που παραπληροφορεί πολλές φορές. Πολλές φορές από αυτή την εκπομπή, με στόχο να υποδείξουμε τους τυφλούς οδηγούς, ίσως πολλοί μπορούν να θεώρησαν ότι πολιτικολογούμε ή χτυπώντας κάποιους χώρους να στρέφουμε τον κόσμο προς άλλους χώρους. Όχι. Εάν θέλετε ένα λαδόκιμο όρο ή και παρακινδυνευμένο, εμείς είμαστε αναρχικοί της αλήθειας, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Και όχι παίρνουμε από το ένα μαντρί τον κόσμο να τον πάμε στο άλλο. Το λέω αυτό γιατί. Γιατί μπορεί πράγματι η πολιτική σήμερα, να υπάρχει δηλαδή κρίση θεσμών αξιών, να διέρχεται δύσκολες στιγμές. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι παίρνουμε τον κόσμο από τις δημοκρατικές δυνάμεις για να τους πάμε σε διάφορα φασιστοειδή, τα οποία περιμένουν όπως ο λύκος στην αναμπομπούλα για να αρπάξουν την ψήφο του ελληνικού λαού και να επαναφέρουν άλλες τραγικές στιγμές όπως επανέφεραν στο παρελθόν. Και επειδή πολλές φορές ίσως νομίζουν κάποιοι ότι μπορούμε να εξυπηρετούμε άλλες σκοπιμότητες, καλό είναι να ξεδιαλυθούν μέσα από μια έτσι αναλυτική επεξήγηση από μέρους μου κάποια πράγματα προς διευκρίνηση και προς αποφυγή παρεξηγήσεως. Θέλουμε πραγματικά δυνάμεις δημοκρατικές, υγιείς, οι οποίες πραγματικά να σκύψουν στα προβλήματα του τόπου, να αγαπήσουν το λαό, αυτόν τον λαό τον βασανισμένο, και να διασφαλίσουν τα κυριαρχικά του δικαιώματα, διότι αυτός ο λαός ιστορικά ουδέποτε προσπάθησε να επιβληθεί δια της βίας εναντί άλλων λαών και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Ίσα ίσα η ιστορία δείχνει ότι έχασε πάρα πολλά κυριαρχικά δικαιώματα μέσα από τη μειοδοσία, την προδοσία, τον εμπεγμό κάποιων προσώπων που πολλές φορές προσπάθησαν να φανούν ως ηγέτες του. Σκοπός λοιπόν δεν είναι να στείλουμε τον κόσμο αυτόν σε κάποια φασιστοειδή, τα οποία πιστεύουν ότι εκείνοι είναι σωτήρες της Ελλάδος, και φυσικά κάποτε εκείνο το αστείο που λεγόταν Πέτρο Σούργια ντομάτα για τον Πέτρο Γαρφαλιά, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι τώρα και καλυμμένοι με κάποιες εφημερίδες, οι οποίοι εκμεταλλεύονται διακαείς πόθους περί Ορθοδοξίας, περί χαμένων πατρίδων κτλ. Γι' αυτό και πολλές φορές έχω χτυπήσει από εδώ κάποια έντυπα
κάνουν λάθος αν νομίζουμε εκεί ότι επειδή μιλάμε για ορθοδοξία, για ένοπλες δυνάμεις, γιατί οι ένοπλες δυνάμεις έχουν άλλο ρόλο και λόγο και σκοπιμότητα, να διασφαλίζουν την ακεραιότητα της χώρας και πρέπει με αγάπη ο κόσμος να στραφεί προς αυτές. Αλλά όχι ότι πράγματι προσπαθούμε να βοηθήσουμε ένα δεύτερο ή τρίτο ή πέμπτο πραξικόπημα όπως θα ονειρεύονται κάποιοι, χωρίς δημοκρατικές διαδικασίες, με τον τρόπο που όσοι νοσταλγοί του παρελθόντος επιθυμούν. Διότι αυτή η εκπομπή έχει σκοπό να υποδείξει, όπως προανέφερα, τους τυφλούς οδηγούς όπου και αν ευρίσκονται και όχι μόνο στον πνευματικό χώρο. Τα ξεκαθαρίζουμε αυτά για να μην κάποιοι παρεξηγήσουν όλο αυτό τον αγώνα που κάνουμε και μάλιστα ο σκοπός είναι να βοηθήσουμε τους πολιτικούς που υπάρχουν να καταλάβουν τα λάθη τους, να δουν μέσα από το σφυγόμο και τη σφυγομέτρηση της μάζας την απογοήτευσή τους προς το πρόσωπό τους και να τους βοηθήσουμε να καταλάβουν τι πρέπει να κάνουν αν θέλουν να ηγούνται αυτού του τόπου και παράλληλα να ξυπνήσουν κάποιες άλλες δυνάμεις οι οποίες και εκείνες θα βοηθήσουν είτε σε συνδυασμό είτε μεμονωμένα τη χώρα από τις δύσκολες αυτές στιγμές. Όπως λοιπόν προανέφερα, τόσο για τις αιρέσεις όσο για όλες αυτές τις προπαγανδιστικές ομάδες του εξωτερικού που έχουν σκοπό να δημιουργήσουν ένα πνευματικό πόλεμο, έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές από αυτή την εκπομπή. Σήμερα λοιπόν διάλεξα τον πατήρ Ελευθέριο Χατζή, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος του αντιρατικού γραφείου, που έκανε μια ομιλία χτες, να σας καταγγείλει κάποια πράγματα, να σας ενημερώσει για κάποια πράγματα και μετά από τις 12 και μετά, δηλαδή μετά το δελτίο ειδήσεων 12 παρά 10, θα δεχτώ τηλεφωνήματα για να μπορέσουμε να μιλήσουμε και επί αυτών των θεμάτων που θα αναπτύξει και θα καταγγείλει και επί άλλων ίσως θεμάτων τα οποία είναι συναφή με το θέμα που θα αναπτύξει. Ας προχωρήσουμε παρακαλώ στην κασέτα. Ευλογημένοι μου χριστιανοί, στο πέρασμα των αιώνων η χώρα μας αντιμετώπισε πολλούς κινδύνους. Πολλοί προσπάθησαν να υποδηλώσουν αυτή τη χώρα με τα όπλα, αλλά απέτυχαν. Σήμερα υπάρχει μία συντονισμένη προσπάθεια, ένα συντονισμένο κίνημα που προσπαθεί να υποδουλώσει αυτή τη χώρα με την προπαγάνδα. Θα θυμάστε ότι πριν από λίγα χρόνια υπήρχαν στην Ελλάδα 6, 7, το πολύ 10 αιρέσεις και παραθρησκευτικές ομάδες. Αιρέσεις, παραθρησκευτικές ομάδες δεν υπήρχαν. Μάρτυρες του Ιεχωβά, Ευαγγελικοί, Πεντηκοστιανοί, Ευαγγελιστές κτλ. Σήμερα οι ομάδες αυτές ξεπερνούν τις 150. Ο πατέρας Αντώνιος Αλμυζόπουλος τις αριθμεί περίπου στις 400, γιατί υπάρχουν και κάτι μικροομαδούλες εκεί στην Αθήνα. Αλλά επίσημες ομάδες, επίσημες παραθρησκείες και αιρέσεις, οργανωμένες, ξενοκίνητες, χρηματοδοτούμενες όλες από το εξωτερικό, ξεπερνούν τις 150. Και οι ομάδες αυτές έχουν διαφορετικές ονομασίες, έχουν διαφορετικούς αρχηγούς, έχουν διαφορετικό πρόγραμμα, αλλά έχουν ένα στόχο μόνο. Τη διάβρωση της Ορθοδοξίας. Και πώς προσπαθούν να το πετύχουν, αυτό θέλω σήμερα να σας δώσω να καταλάβετε. Αυτό το μήνυμα θέλω να δώσω σήμερα
αυτή τη συγκέντρωση. Τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούν να διαβρώσουν την Ορθοδοξία. Και τι εννοώ όταν λέω να διαβρώσουν την Ορθοδοξία. Είναι σ' όλους μας γνωστό ότι ο Ελληνισμός και ο Χριστιανισμός είναι απόλυτα συνδεδεμένα. Αυτές οι δύο μεγάλες ιδέες αποτελούν την Ορθοδοξία. Αυτή λοιπόν η ενότητα του ελληνικού λαού είναι το μεγάλο πρόβλημα των σκοτεινών δυνάμεων. Έχει δημιουργηθεί μια παρένθεση εδώ. Ένας οργανισμός στην Αμερική, Σάφτεν λέγεται, με σκοπό την Ορθοδοξία και μόνο την Ορθοδοξία. Και πριν από λίγα χρόνια τώρα, 4-5 χρόνια, σε μια διάλεξή του, ο διευθυντής αυτού του οργανισμού αποκαλεί την Ορθοδοξία κίνημα και λέει «Δεν μπορώ να ησυχάσω όταν αισθάνομαι ότι υπάρχει αυτό το κίνημα πάνω στη γη που λέγεται Ορθοδοξία». Δεν φοβόνται κανέναν άλλον. Οι άλλοι είναι εύκολη ηλία. Μπορούν εύκολα να τους διαβρώσουν. Ποιους να μην μπορούν. Τους Προτεστάντες. Ποιους να μην μπορούν. Τους Παπικούς. Ποιους να μην μπορούν. Τους Μάρτυρες του Ιακωβά. Όλους μπορούν να τους διαβρώσουν. Γιατί. Αυτοί είναι συγκεκριμένοι από μια πόρτα στην άλλη πηγαίνουν. Δεν μπορούν όμως να διαβρώσουν την Ορθοδοξία. Δεν μπορούν, όπως είπε ο πατέρας Παντελής, να διαβρώσουν το κληρικό, τον παπά, τον ρασοφόρο. Και μια παρένθεση εδώ για να με θυμάστε όσοι είστε εδώ. Υπάρχει συντονισμένο πρόγραμμα. Αυτό το λέω περισσότερο για τους αγαπητούς αδελφούς τους ιερείς και τους λαϊκούς. Υπάρχει συντονισμένο πρόγραμμα από όλες τις αιρέσεις και τις παραθρησκευτικές ομάδες για την Ελλάδα. Το 1996 θα γίνει, αυτό είναι είδηση, θα γίνει γενική επίθεση κατά του κλήρου. Θα περπατάμε στον δρόμο, θα λέμε καλημέρα σε κάποιον, θα μας φωτογραφίζουν και θα μας στέλνουν την ρετσινιά. Είναι προγραμματισμένο έτοιμο, να με θυμάστε, το 1996 θα γίνει συντονισμένη επίθεση κατά των κληρικών. Γιατί γνωρίζουν πολύ καλά, με αρκετά γκάλο που έχουν κάνει, ότι ο κλήρος δεν εργάστηκε μόνο το στην Επανάσταση του 21, εργάστηκε, εργάζεται και θα εργάζεται όσο μπορεί και αναπνέει πάνω σε αυτή τη γη. Και θα εργάζεται για του Χριστού την πίστη και την πατρίδα. Κλείνω αυτή την παρένθεση και επανέρχομαι στο θέμα. Όλες λοιπόν αυτές οι ομάδες προσπαθούν με ένα και μόνο δέλεα να παρασύρουν την νεολαία με τις εύκολες λύσεις και τις υποσχέσεις. Δίνουν εύκολες λύσεις στα προβλήματα του ανθρώπου. Παράδειγμα, είσαι άρρωστος, ναι, έλα εδώ και εγώ θα σε κάνω καλά. Ή έλα εδώ και εγώ θα σε μάθω να θεραπεύεις την ασθενειά μου. Θα σας τα δείξω αυτά όλα με αδιάσυστα ντοκουμέντα. Το μεγαλύτερο δέλεα που υπάρχει σήμερα σε όλες τις ομάδες και τις παραδοσίες, σε όλες, είναι η απόκτηση υπερδυνάμεων. Η υπόσχεση ότι μπορεί να γίνεις υπεράνθρωπος. Η υπόσχεση ότι μπορεί να γίνεις Θεός. Αυτό υποσχέθηκε και ο Όπλης στον Αδάμ και στην Εύα. Μην το ξεχνάτε, θα γίνετε θεοί του σήμερα. Ακριβώς αυτή την υπόσχεση δίνει σήμερα η κάθε ομάδα στην νεολαία μας.
προσχωρήσει με το δέδεαρ αυτό ο νέος και η νέα στην οργάνωση, αυτομάτως απαρνείται θρησκεία, πατρίδα, οικογένεια. Δεν υπακούει πλέον ούτε στη μάνα, ούτε στον πατέρα, ούτε στην πατρίδα, ούτε στη θρησκεία. Υπακούει στον αφέντη δάσκαλο. Έτσι λοιπόν δουλεύει τέλεια το σχέδιο του διαβόλου. Και η ευθύνη μήπως είναι μόνο δική μας, γιατί δυστυχώς δεν αντισταθήκαμε τόσα χρόνια εμείς στη κληρική. Και άρχισαν πολλοί να λένε τι κάνει η Εκκλησία και τι κάνει η Εκκλησία. Το Super Beast προτείνει κάθε Δευτέρα στις 10 παρατέταρτο την εκπομπή «Τυφλή οδηγή» που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ευάγγελος Κουτρουμπέλης. Ποικιλία και ενδιαφέροντα θέματα μόνο από τους τυφλούς οδηγούς. Σημείο έχει φτάσει
η παραθρησκεία και η αίρεση στην Ελλάδα. Να καταλάβετε ότι ιδέων ο κόπος έφτασε στο τέλει. Έχουμε εδώ λοιπόν φωτογραφίσει τους γουρού που εγκαταστάθηκαν πάνω στο γελίνι Κορινθίας. Όταν ήρθαν οι άνθρωποι αυτοί, έβαλαν εκεί μερικές επιγραφές και οι επιγραφές αυτές έλεγαν προς ιδιωτική περιοχή διεθνούς συλλόγου προστασίας του περιβάλλοντος. Κατέθεσαν αίτηση στο Πολεοδομικό Γραφείο Ξηραπάστρου ως σύλλογος προστασίας του περιβάλλοντος και ζήτησαν άδεια για παραθεριστικές κατοικίες. Σας παρακαλώ, επειδή επ' αυτού θα διαβαστεί μετά ψήφισμα, θέλω να το προσέξετε πολύ και να προσέξετε και τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται οι παραθρησκευτικές ομάδες στην Ελλάδα. Το Πολεοδομικό Ξηροκάστρο, βλέποντας ένα σύλλογο να του ζητάει να χτίσει κάποιο σπίτι δικαιολογημένα, έδωσε την άδεια. Μόλις λοιπόν αυτοί πήρανε την άδεια, αμέσως άρχισαν να χτίζουν βουδιστική μονή. Για να χτιστεί όμως βουδιστική μονή, η οποία θεωρείται ειδικό κτίριο, τα κτίρια αυτά θεωρούνται ειδικά κτίρια, θέλει ειδική άδεια από τον υπεύθυνο φορέα, από το υπεύθυνο Υπουργείο. Και το υπεύθυνο Υπουργείο στην προκειμένη περίπτωση είναι το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευάτων. Αν λοιπόν οι βουδιστέατροι υπουργού πήγαιναν στο Υπουργείο Παιδείας να ζητήσουν άδεια για βουδιστική μονή, δεν θα μπορούσαν να πάρουν την άδεια, διότι δεν τηρούν τις προϋποθέσεις. Υπάρχει δημοκρατία. Μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, αλλά πρέπει να υπακούει στους νόμους και στο σύνταγμα του κράτους. Δεν πήγαν λοιπόν στο Υπουργείο Παιδείας να πάρουν άδεια, αλλά έβγαλαν άδεια για παραθεριστικές κατοικίες. Όμως, ταυτοχρόνως κυκλοφόρησαν στα εγκλέζικα ένα πιλάδιο στην Ευρώπη με τη φωτογραφία του Βούδα στη μία σελίδα, τη φωτογραφία του Γελινίου στην άλλη σελίδα και διαφημίζουν ότι άρχισαν οι εργασίες βουδιστικής μονής. Μάλιστα, θα διαβάσω, επειδή ενδιαφέρει πάρα πολύ και τις εισαγγελικές και νομαρχιακές αρχές, για τον κύριο Νομάρχη και τον κύριο εισαγγελέα που θα διαβάσουν όλα αυτά, τέμπλε στούπα, ναός μονής, μοναστικός ναός, θα κάνουν συγκρότημα εκεί απάνω. Και το κυκλοφόρησαν λοιπόν αυτό στα εγκλέζικα στην Ευρώπη για να οδηγήσουν τους οπαδούς στο γελίνι. Πίσω μάλιστα, αυτό το φυλάδιο έχει το χάρτη της Ελλάδος, την Πελοπόννησο και τα τόξα πώς ακριβώς μπορεί κανείς να οδηγηθεί από την Πάτρα ή από την Αθήνα στη βουδιστική μονή των βουδιστών. Έχουμε λοιπόν τους βουδιστάς από τη μία πλευρά να εμφανίζονται στο Ξηρόκαστρο, στο Πολεοδομικό Γραφείο, ως σύλλογος προστασίας του περιβάλλοντος, να εξαπατούν τις δημόσιες υπηρεσίες, να παίρνουν άδεια για κατοικίες παραθεριστικές και από την άλλη να είναι στην πραγματικότητα, να αποτελούν στην πραγματικότητα θρησκευτική βουδιστική κίνηση. Έχουμε λοιπόν στα χέρια μας ακόμη βιβλίο δικό τους, έγχρωμο, πανάκριβο βιβλίο δικό τους, που έχει τη φωτογραφία του αρχηγού του Γελινίου, του Όλε Νίνταλ, και ακόμα μέσα έχει φωτογραφίες του 17ου κάρμαπα, του νεαρού αυτού που τον προορίζουν για αρχηγό όλων των
άποψη αυτά. Φωτογραφία έγχρωμη εδώ τη θέση του Γεννημίου, στην οποία ομολογούν από κάτω ότι χτίζουν βουδιστική μονή χτίρια αίθουσες για διαλογισμό και διαλέξεις του τέστην ειδικά χτίρια που απαιτούν ειδική άδεια από τον ειδικό φορέα. Εγώ μάλιστα σε όλο αυτό το κείμενο, σε όλο αυτό το βιβλίο ομολογούν, όχι ομολογούν, διδάσκουν βουδισμό. Αποδεικνύεται περίτρανα ότι πρόκειται για βουδιστική κίνηση και όχι για σύλλογο προστασίας του περιβάλλοντος. Ο νόμος τι προβλέπει? 21 υπογραφές και ιδρύεις ένα σύλλογο. Για να εξαπατήσουν λοιπόν τις αρχές, ήρθαν εδώ στην Ελλάδα, πήρανε 21 υπογραφές, δεν έχει σημασία αν είναι Έλληνες ή αν είναι ξένοι, εμφανίστηκαν με την επωνυμία Σύλλογος Προστασίας του Περιβάλλοντος, επειδή υπάρχει μια ιδιαιτερότητα πάνω στο θέμα αυτό, γιατί και στην αρχή που πήγαμε πάνω εκεί στα χωριά, οι κάτοικοι πήγαμε στα χωριά, στα καφενεία για τέτοιες ομιλίες, είχαν πιστέψει πραγματικά ότι πρόκειται για Σύλλογο Προστασίας του Περιβάλλοντος. Θυμάμαι εκεί στο Ρέντι, σηκώνει κάποιος και μου λέει, «Πάμε Ρευτέρη, μήπως κάνεις λάθος, οι άνθρωποι αυτοί ήθελαν να προστατεύσουν το περιβάλλον μας». Είχαν εξαπατήσει και όλα τα χωριά εκεί απάνω. Για να αρχίσω λοιπόν αυτό το θέμα, οι άνθρωποι αυτοί αποτελούν βουδιστική θρησκευτική κίνηση, εξυπάτησαν τις δημόσιες υπηρεσίες και πήραν άδεια για κατοικίες, ενώ στην πραγματικότητα τα κτίρια αυτά προορίζονται για βουδιστική μονή και πρέπει, απαιτούμε σαν Έλληνες πολίτες, σαν φορολογούμενοι πολίτες, την επέμβαση αμέσως αύριο του κυρίου Εισαγγελέα και του κυρίου Νομάρχη να σταματήσουν οι εργασίες του Γκουρού. Αλλά και αν εμείς, ένας από εμάς, ένας, επιχειρήσει αύριο να χτίσει ένα παράνομο κτίριο, θα μας εμπρέψουν? Όχι. Γιατί λοιπόν αυτή η οξύμορη κατάσταση στην Ελλάδα? Και τώρα προσέξτε με μία άλλη παρανομία. Προσέξτε ένα άλλο εξωφρενικό στο θέμα αυτό. Που εδώ δυστυχώς υπάρχουν και ευθύνες. Δυστυχώς και εμείς οι Έλληνες έχουμε χάσει τον έλεγχό μας. Πριν εμφανιστούν οι Γκουρού στο Γελίνι, ο Παπαχρήστος ο Τσάμις έδωσε την περιοχή αυτή στην ΑΕΚ, στο ποδοσφαιρικό όμιλο. Την δόρισε για να γίνει θέατρο της ΑΕΚ, παραθεριστικές κατοικίες της ΑΕΚ. Δεν περίμεναν πράγματι ποτέ ότι θα πέσει στα χέρια μας και φωτογραφία όταν η ΑΕΠ είχε εγκαταστήσει και τις πινακίδες εκεί ως θέρετρο της ΑΕΠ. Ο Παπαχρήστος ο Τσάμις το έδωσε δωρεάν και καλά έκανε για να αξιοποιήσει την περιοχή του Γεννημίου, διότι έχει πάρα πολλά χτήματα για πάνω. Καλά έκανε. Έρχεται όμως το δασαρχείο και λέει στην ΑΕΠ, «Στοπ, δεν έχεις δικαίωμα να κάνεις εδώ παραθεριστικές κατοικίες. Εδώ είναι δάσος. Είναι δασική περιοχή». Αντιστάθηκε η ΑΕΠ, αλλά έχασε το παιχνίδι, έχασε τον αγώνα και εγκατέλειψε. Εδώ έχουμε και μια φωτογραφία σε ανύποπτο χρόνο τότε, που έχει φωτογραφηθεί, γράφει απάνω περιοχή 10 στρεμάτων θέρετρο ΑΕΚ. Είναι 10 τα στρέμματα. Ας υποθέσουμε ότι το τραπεζάκι αυτών 10 στρέμματα τα είχε η ΑΕΚ. Γύρω από αυτά τα 10 στρέμματα υπάρχει έκταση μεγάλη. Μόλις
διώχνουν την ΑΕΚ, πάνε οι γκουρού. Και στους γκουρού δίνεται η άδεια για να χτιστούν οι παρατηρηστικές κατοικίες. Στους ορθόδοξους χριστιανούς της ΑΕΚ η περιοχή δηλώθηκε δασική. Απαγορεύτηκε να χτίσουν τα κτίρια. Και στους βουδιστάς του γκουρού η περιοχή θεωρήθηκε μη δασική. Και άλλη περισσότερη παρανομία. Μεγαλύτερη ακόμα. Η ΑΕΚ είναι φωτογραφημένα όλα αυτά εδώ και θα πάνε αύριο στον κύριο Ισεγγελέα. Η ΑΕΚ είχε αυτό το κομματάκι 10 στρέμματα γη που έχει λίγα περνάρια εδώ. Οι βουδιστές αγόρασαν 22 στρέμματα γύρω-γύρω, περνάρια κτλ. Όλα φωτογραφημένα εδώ. Και αυτά δεν θεωρήθηκαν. Πήραν και την καρδιά που είχε η ΑΕΚ και τα γύρω-γύρω. Και αυτά δεν θεωρήθηκαν δασική περιοχή. Και δόθηκε άδεια στους βουδιστάς. Δεν δόθηκε στους ορθόδοξους χριστιανούς. Αυτή είναι η παρανομία, ευλογημένοι μου χριστιανοί, που διεπράττει στο γελίνι Κορινθίας. Αυτές οι παρανομίες οργιάζουν σε όλη την Ελλάδα. Αυτό έγινε και στο Κολομόντα Χαλκιδικής. Στη Χαλκιδική μάλιστα τα κτίρια τελείωσαν. Μέχρι να επέμβει η Εκκλησία πρόλαβαν και τα έπιασαν. Εμείς εδώ είμαστε στην αρχή, μόλις άρχισαν οι εργασίες και ζητάμε την επέμβαση. Και μάλιστα στη Χαλκιδική μετά από διαμαρτυρίες της Εκκλησίας επενέβη ο κύριος Εισαγγελέας ο τοπικός εκεί και σταμάτησε τις εργασίες. Και μάλιστα άσκησε και ποινική δίωξη κατά των βουδιστών γιατί εξαπάτησαν στη Θεσσαλονίκη τις αρχές του τόπου. Και εδώ λοιπόν και εμείς αυτό απαιτούμε. Την νομιμότητα να επενέβει ο κύριος Δομάρχης αύριο και ο κύριος Εισαγγελέας να σταματήσουν τις εργασίες, να διαταχθούν ανακρίσεις, διότι πρόκειται για μεγάλες παρανομίες που διαπράττονται εις βάρος του ελληνικού λαού. Αλλά ας φύγουμε από την παρανομία αυτή της γης και να πάμε στους ανθρώπους αυτούς, σε αυτή την ομάδα. Τι είναι αυτοί οι κουρού, οι βουδιστές που ακούνε. Μήπως είναι κάτω από εκεί αυτές τις συνδύες, αυτοί οι πεινασμένοι και ήρθανε οι δυστυχισμένοι άνθρωποι που εμείς πολλές φορές συμβάλλουμε, ειδικά εδώ οι Έλληνες, για αυτές τις περιοχές, επειδή ξέρουμε ότι είναι δυστυχισμένοι, πεινασμένοι. Μήπως είναι τίποτα ομάδες από αυτούς εκεί κάτω. Κανένας. Κανένας, προσέξτε με. Ο αρχηγός, ο Λενίδαλ, είναι Δανός. Και η παρέα του είναι Γερμανοί. Κι άλλη μία είδηση. Ο Λενίδαλ καταδικάστηκε στην Δανία για χρήση και εμπορία ναρκωτικών. Δραπέτευσε στις Ινδίες, κρύφτηκε στο Νεπάλ σε μία βουδιστική μονή και για να μπορέσει να αποφύγει τον νόμο της Δανίας εχρήστη ψήφισε ασφαλώς και εχρήστη εκεί λάμα, δηλαδή επίσκοπος που λένε. Και του ανέθεσαν λοιπόν από εκεί, τον χρηματοδότησαν και του ανέθεσαν να έρθει στην Ελλάδα να εγκαταστήσει εδώ αυτή τη βουδιστική μονή. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι συμβαίνει. Παίρνουμε έναν καταδικασμένο για ναρκωτικά, τον χρηματοδοτούμε και πρέπει πράγμα να διαλύσει στην Ελλάδα. Εσύ είσαι ο κατάλληλος. Επειδή πολλοί δυστυχώς χριστιανοί πολλές φορές νομίζουν ότι είμαστε τον άκρον ή ότι εγώ είμαι σκληρός. Θα κάνω μια διακρίνηση για τα ναρκωτικά. Δεν το κατηγορούμε εμείς. Από λάθος του το αναφέρει στο ίδιο του το βιβλίο «Διαμαντένιος δρόμος».
κάποια άτομα οι οποίοι κάνουν και κάτι ανώνυμα απειλητικά τηλεφωνήματα. Νομίζουν ότι τώρα μας κλείσαν τα γέλια μας, τώρα που πέρασαν τα χρόνια, ότι θα υποκύψουμε και θα αποβιδούμε το Λάμα ή το Σίλβα. Λοιπόν, δεν το κατηγορούμε εμείς, αγαπητοί συμπατριώτες, τον αρχηγό σας. Το ομολογεί ο ίδιος στο βιβλίο του ο Διαβατέλιος Δρόμος, ότι είναι καταδικασμένος στη Δανία για ναρκωτικά, για χρήση και εμπορία ναρκωτικών. Και μάλιστα όταν ήρθε πάνω στο γελίνι πολιτείας πέρσι για να πάρει, την αρχηγία, έφερε από τη Γερμανία πράβους, ναι πράβους, από τους αθλητάτους πράβους, και εξωστράκησε τους υπολείπους και κράτησε μόνος του την περιοχή. Είχε και μια ομάδα από άλλους Δανούς, Ολλανδούς και τα λοιπά, τους εξωστράκησε όλους και κράτησε μόνο την ομάδα των Γερμανών. Αυτός λοιπόν είναι ο Ole Nittal. Ήρθε εδώ να σώσει τα παιδιά μας. Τι λένε λοιπόν οι διδασκαλίες τους? Ασχοληθούμε περισσότερο με αυτό το θέμα που αφορά και την Κορινθία. Οι διδασκαλίες τους βασίζονται στη μετεσάρκωση. Για τη μετεσάρκωση, γιατί με τη μετεσάρκωση μπορεί άνετα να τρομοκρατήσει τον άνθρωπο και να τον μετατρέπει σε θυθύνιο όργανό σου. Ο ορισμός λοιπόν της διδασκαλίας των Βουδιστών αυτών λέει: πέθανα σαν οδικτό και έγινα φυτό. Πέθανα σαν φυτό και υψώθηκα σε ζώο. Πέθανα σαν ζώο και έγινα άνθρωπος. Η διδασκαλία λοιπόν λέει ότι αν δεν θάνεις άνθρωπέ μου, μπορεί αύριο το πρωί να γίνεις οδικτό. Μπορεί να γίνεις πέτρα. Μπορεί να γίνεις διαμάτι κάτω, μπορεί να γίνεις οτιδήποτε σίδερο. Αλλά όμως μπορεί να γίνεις και ζώο. Μπορεί να γίνεις και σκυλί. Αλλά όμως μπορεί να γίνεις και δέντρο. Μπορεί να γίνει μια καρδιά. Όμως μπορεί να γίνεις και άνθρωπος. Αλλά υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να ξαναγίνεις άνθρωπος. Πρέπει οπωσδήποτε να παραδοθείς ολόψυχα στο δάσκαλο. Και μάλιστα όχι ολόψυχα, είναι λάθος έκφραση, θα διαβάσω την προσευχή. Παρέδωσα την ψυχή μου και το σώμα μου στο δάσκαλο. Δεν μου απέδινε τίποτα. Δεν έχω τίποτα, λέει ο μαθητής. Ψυχήτε και ζώματι, ο νέος, ο μαθητής παραδίδεται στα χέρια του δασκάλου. Γίνεται εργαλείο της οργανώσεως. Τέτοιες οργανώσεις υπάρχουν πάνω από 150 στην Ελλάδα. Και ρωτάμε εμείς ο ένας τον άλλο, ποια να ήταν αυτά τα παιδιά που έστησαν και έκαψαν προχτές τις σημαίες στο Πολυτεχνείο, αυτά τα Ελληνόπουλα. Ρωτάμε εμείς, ρωτάμε, ποιοι να ήταν αυτοί που πουλοφόροι? Και η οργάνωση που υπάρχει στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, η Νέα Ακρόπολης, εκπαιδεύει τους οπαδούς κουκουλοφόρους. Τους έχω και φωτογραφίες που μπόρεσε άνθρωπος και πήγε μέσα και τους φωτογράφησε. Και ρωτάμε, ναι, ποια να είναι αυτά τα παιδιά? Αυτά είναι τα παιδιά που τα έχουν μετατρέψει σε θυθύνια όργανα τους. Πολλά όμως από αυτά φτάνουν μέχρι και την αυτοκτονία. Είπα και στην αρχή, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που έχουν χάσει τη ζωή τους, αλλά δυστυχώς δεν μαθαίνουμε την αλήθεια. Στο συγκρότημα των γκουρού στα Σπάτα, εκεί στα Μεσόγεια, αυτοκτόνησε ένας νεαρός, κρεμάστηκε. Ένας νεαρός Κορίνθιος, αλλά κάτοικος Αθηνών, πέρσι, σε μία έκσταση, μετά από έναν διαλογισμό, πήδηξε από το τέταρτο όροφο και αυτοκτόνησε. Ένας Κορίνθιος μέσα εδώ, Βέρα Κορίνθιος, το οποίο ασφαλώς δεν είναι δυνατόν από το όνομα, μόνο στις αστυνομικές και στις αγγελικές αρχές, εγκατέλειψε
στο σπίτι του. Άλλαξε όνομα, τους αλλάζουν και ονόματα τώρα. Δηλαδή, έρχονται εδώ και μετατρέπουν τα παιδιά μας σε γενίτσαρους. Το παιδί το Κορίνθιο, εγώ όλα τα στοιχεία του, όλα τα χαρτιά, ονομάζεται πλέον Ζουάν Σάινγκ. Ερμηνευόμενο θα πει το λιοντάρι που αρέσκεται να ζει τη ζωή του Γιώργη. Άλλαξε λοιπόν ο Γιώργος το όνομά του, άλλαξε το όνομά του το παιδί και πήρε πλέον όνομα της οργανώσεως, της ομάδος που ανήκει. Δεν αισθάνεται πλέον Έλληνας. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, ευλογημένοι μου χριστιανοί. Έχουμε ένα εργαστήριο που συστηματικά δημιουργεί μέσα στην Ελλάδα γενίτσαρους. Χαρτιά. Κατέχησαν την Ελλάδα. Παίρνουν τα παιδιά και τα πάνε στο εξωτερικό και τα εκπαιδεύουν και το παιδί το Κορίνθιο δυστυχώς βρίσκεται στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή. Τα εκπαιδεύουν και τα παίρνουν πίσω μας, πίσω εργαλεία σωστά. Τι κάνουν αυτά τα παιδιά? Έχουμε φωτογραφίσει αυτούς που γυρνούσαν στους δρόμους εδώ. Χτυπάνε τα τούμπανα στους δρόμους, οι μισοί και οι άλλοι με το πανεράκι συγκανεύουν για τον αφέντη δάσκαλο ή πουλάνε διάφορα βιβλιαράκια. Η βασική διδασκαλία, για να φύγω από τους γκουρού, λέει ότι ο μαθητής πρέπει να πλένει τα πόδια του δασκάλου, το αντίθετο από το χριστιανισμό. Γιατί θα θυμάστε, ο Χριστός μας έπινε τα πόδια των μαθητών, άκρα ταπείνωση. Στον βουδισμό υπάρχει το αντίθετο. Ο μαθητής πλένει τα πόδια του δασκάλου και πίνει το νερό που έπινε τα πόδια του δασκάλου για να ποτιστεί. Και ο μαθητής που θα φάει τα αποφάγια του δασκάλου θα απαλλαχθεί από όλες του τις αμαρτίες. Να λοιπόν πώς μετατρέπεται ο άνθρωπος σε ρομπότ, σε πυθύνιο όργανο. Φανταστείτε λοιπόν ένα νέο, μία νέα, δυστυχώς υπάρχουν στην Κορυφαία, να πλένει τα πόδια του όλη η Νίταρ και ο Νίταρ να έχει δίπλα, συγχωρέστε με για την έκφραση, τις γυναίκες του και να του πλένει ο νέος ο Έλληνας τα πόδια να πιει το νερό για να ποτιστεί. Στο αποκορύφωμα της αθλειότητος φτάσαμε και υπάρχουν άνθρωποι δυστυχώς δεν καταλαβαίνουν στενοκέφαλοι και τους συγκοντάρουν και μας διώχνουν και μας απειλούν, γιατί δεν είναι αναχρονιστικά πράγματα αυτά που βγάζει ο Παπαλευθέρης στη χώρα. Δεν είναι, λέει, διδασκαλίες αυτές που κάνει. Κυνηγήστε τον από εδώ, κυνηγήστε τον από εκεί. Να περάσω όμως σε μια άλλη επικίνδυνη εξής ομάδα, η οποία αυτές τις μέρες προσπαθεί να εγκαταστήσει παράρτημα μέσα στην κόρη. Έχει κατέβει άνθρωπος από την Αθήνα, επιτετραμένος της οργανώσεως αυτής και προσπαθεί να δημιουργήσει παράρτημα. Ψάχνει να βρει κάποια αίθουσα να νοικιάσουν, ψάχνει να βρει κάποια εφημερίδα να πληρώνουν για να βάζει τα άρθρα και ψάχνει να βρει κάποιο κανάλι τοπικό να χρηματοδοτήσει για να κάνουν και εκπομπές. Και την Εκκλησία την κυνηγάμε εδώ τα κανάλια, γιατί δεν μας αρέσουν οι διδασκαλίες της, δεν μας αρέσουν οι αλήθειες. Αυτή λοιπόν η ομάδα λέγεται Μέθοδος Σίλβα. Μπορεί να ταράξει μερικούς που αν είναι μέσα και μ' ακούνε οι Έλληνες απ' έξω, αλλά τους επαναλαμβάνω ότι είναι γελίο να συνεχίζουν να απειλούν. Δεν φοβάμαι ούτε τη Μέθοδο Σίλβα ούτε κανένα. Να πάψει ο αρχηγός του να με απειλεί. Δεν τον φοβάμαι. Μου παρήγγειλε ότι θα με περάσει από λαϊκό δικαστήριο. Δεν τον φοβάμαι τον άναμνο.
Στην ακροσύμβα λοιπόν. Αυτή είναι που το λέει στον Θεό. Έλα εδώ και εγώ θα σε κάνω θεραπευτή. Το βιβλίο τους, να τα λέω εγώ. Γιατί κομπότε καμιλούνε. Το βιβλίο τους λέει, εσύ ο θεραπευτής. Εδώ. Το άλλο βιβλίο τους. Μέθοδο σύμβα για τον έλεγχο του νου. Αυτοί το λένε. Για τον έλεγχο του νου. Δηλαδή, χρησιμοποιούν το διαλογισμό για να ελέγξουν το νου του ανθρώπου. Να μετατρέψουν τον άνθρωπο σε πυθύνιο όργανό τους. Τι λέει η διδασκαλία τους. Έχουν αυτό το σχήμα εδώ, αυτό το φυλάδιο, έχει ένα σκελετό ανθρώπου. Και δίνεις τα χαρακτηριστικά στοιχεία ενός φίλου σου, ενός δικού σου, ενός γνωστού σου, που είναι άρρωστος. Σου λέει λοιπόν, θα κάνεις τον πρώτο διαλογισμό, ακούστε πώς εισπράττονται τα δισεκατομμύρια και πώς καταστρέφεται την νεολαία. Θα κάνεις τον πρώτο διαλογισμό και με τον πρώτο διαλογισμό θα εντοπίσεις την ασθένεια του ανθρώπου σου. Αφού προηγουμένως γράψεις απάνω σε αυτό το χαρτί. Είναι έτοιμα τα χαρτιά. Γράψεις. Πρόβλημα που έχει, αν δεν το ξέρεις κενό. Ύψος, πόσο μπορεί έχει ο άνθρωπος, πόσο βάρος έχει. Τι χρώμα είναι τα μαλλιά του, κασταλά, μαύρα και τα λοιπά. Τι χρώμα είναι τα μάτια του. Αν φοράει γυαλιά ή όχι. Αφού είναι και το όνομά του. Γράφει τα στοιχεία. Αφού λοιπόν βάλεις κάτω αυτό το σχήμα και αυτά τα στοιχεία, αρχίζεις να κάνεις διαλογισμό για να μπορέσεις να εντοπίσεις την ασθένεια του συνανθρώπου σου. Και με το δεύτερο διαλογισμό μπορείς να εκπέμψεις την ενέργεια και να θεραπεύσεις την ασθένεια. Δηλαδή, επανέρχομαι. Επανέρχομαι γιατί αυτό θα δημιουργηθεί μέσα στην πόλη του, τις μέρες μας τώρα. Αυτές τις μέρες. Με το πρώτο διαλογισμό μαζεύεις ενέργεια. Υπάρχει συμβατική ενέργεια. Πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι συμβατική ενέργεια. Μαζεύεις ενέργεια μέσα σου και εντοπίζεις την ασθένεια του συγγενείς σου. Του φίλου σου, του γνωστού σου. Στο δεύτερο διαλογισμό εκπέμπεις ενέργεια και θεραπεύεις την ασθένεια. Μια παρένθεση. Ο Πολ Γρίβας, ο αρχηγός της Ελλάδος, αρρώστησε στην Αθήνα και κάνανε παγκόσμιο διαλογισμό για να θεραπεύσουν την ασθένειά του. Ο Πολ Γρίβας πέθανε. Δεν μπόρεσαν να θεραπεύσουν, λέει, εγώ δεν τον αφέντη τους. Τώρα, πρόσφατα στις μέρες μας. Πώς γίνεται ο διαλογισμός. Εδώ είναι πιο επικίνδυνη η κατάσταση και από τους γκουρούς. Την ώρα που διαλογίζεσαι, στις περισσότερες περιπτώσεις ακούτε και αυτή τη μουσική που ακούσετε τώρα. Κάντε μία δοκιμή. Μην την κάνετε, αλλά όπως έχει αμφιβολίες. Και να δείτε ότι αν σας κλείσουν σε ένα δωμάτιο μέσα, με αυτό το διαλογισμό και ακούτε αυτή τη μουσική, θα δείτε ότι πολύ γρήγορα θα χρειαστείτε ψυχίατρο. Ακούστε. Θέλει να εκπαιδευτεί 2 Σαββατοκύριακα και θα πληρώσει
φτάσει 90.000, 90 είχε προκαιρού, τώρα που θα υπάρχει 100 και χιλιάδες. Ένα ωραίο χρώμα, τυπώθηκε στο τυπογραφείο και πήρε λοιπόν το πιστοποιητικό και έγινε δάσκαλος. Έμαθε να εντοπίσει την ασθένεια. Το δεύτερο πιστοποιητικό δεν είναι στα ελληνικά, είναι στα εγγλέσικα, είναι ακόμα ανώτερο, λέει από κάτω, σερτιφικάτε. Μεγάλη υπόθεση. Πήγε λοιπόν στο σύμμα και πήρε και δεύτερο πτυχίο, από κάνει 200.000. Και όπως θα δείτε παρακάτω, η τρίτη φάση κάνει 500.000 στο κέρδος στην άλλη ομάδα. Έτσι λοιπόν, και τα παιδιά μας δεν επιτρέπουν σε γενίτσα τους και δημιουργούν ένα εμπόριο δισεκατομμυρίων. Δισεκατομμυρίων. Υπάρχει εδώ και απόδειξη Κορίνθιας κοπέλας που πλήρωνε στη μέθοδο Σίλβα, τη γνωρίσαμε, εν πάση περιπτώσει εγκατέλειψε, επανήλθε στην Εκκλησία με πραγματική πίστη και ζει τώρα τη χριστιανική ζωή, εγκατέλειψε τα πάντα. Έτσι λοιπόν, στην μέθοδο Σίλβα, ο άνθρωπος μαθαίνει να γίνει αυτοθεραπευτής. Μας λένε όμως οι φίλοι του Σίλβα ότι μα η οργάνωσή μας δεν αποτελεί θρησκευτική ομάδα. Είναι μια ομάδα θεραπευτική. Όχι, στα βιβλία του ο ίδιος ο Σίλβα ομολογεί ότι η ομάδα του αποτελεί θρησκεία. Θα διαβάσω μέσα από το βιβλίο του τι ακριβώς αναφέρει. Λέει, το σύμπαν έχει νόμους. Έχει εφόσον τους ανακαλύπτει ευσύνη. Έχει πράγματι. Έχει λέει. Δεν ενδιαφέρεται από τους νόμους το σύμπαν. Έχει. Στη συνέχεια, μπορεί το σύμπαν να σκεφτεί τον εαυτό του, ρωτάει και απαντάει ο ίδιος. Ξέρουμε ότι ένα μέρος του μπορεί. Λογικό είναι να συμπεράνουμε ότι και σαν σύνολο το σύμπαν μπορεί να σκεφτεί τον εαυτό του. Το σύμπαν. Το σύμπαν αδιαφορεί για μας, ρωτάει και απαντάει πάλι. Πώς μπορεί να αδιαφορήσει αφού αποτελούμε μέρος του. Βλέπετε λοιπόν, παραδέχεται ότι το σύμπαν μπορεί, έχει συναισθήματα και μπορεί να μας βοηθήσει. Γιατί? Γιατί μέσα στο σύμπαν υπάρχει η συμπαντική δύναμη, η συμπαντική ενέργεια. Και αυτή η συμπαντική δύναμη είναι ο Θεός. Έτσι λοιπόν, να απευθυνόμαστε στο σύμπαν. Και αυτό το σύμπαν ονομάζεται ανώτατη ευφυΐα. Και το Α και το Ε είναι κεφαλαία. Μιλάει για το Θεό του ο Σίλβα εδώ. Την ανώτατη ευφυΐα, δηλαδή το σύμπαν, και διδάσκει τους μαθητάς του ότι μπορεί ο άνθρωπος να δεχθεί σαν Θεό του το σύμπαν και να ζητήσει συμπαράσταση στα προβλήματά του από το σύμπαν. Όμως, ο ίδιος ο σύμπαν ομολογεί ότι η οργάνωση τους αποτελεί «Εκουμένικαν σοσιέτη πρισέριο λοντσί», δηλαδή ότι αποτελεί οικουμενική κοινωνία ψυχοριετόλοτσι. Αποτελεί λοιπόν θρησκεία η ομάδα του Σίλβα και όχι μία απλή οργάνωση όπως θέλουν να μας την παρουσιάσουν οι οπαδοί. Και δύο λόγια τώρα για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο διαλογισμός για να καταλάβετε σε ποιο βαθμό μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος. Θα διαβάσω πάλι ό,τι λέει μέσα το βιβλίο τους. Κάθεσε κάτω, κλείνει στα μάτια σου και γυρίζει στα μάτια και τα βρύδια προς τα πάνω, κλειστά. Επιχειρήστε να κλείσετε τα μάτια σας και να τα γυρίσετε προς τα πάνω με τα βρύδια. Και αρχίζει λέει και μετράς από το 1 έως το 100. Αφού μετρήσεις ανά δευτερόλεπτο από το 1 έως το 100, αρχίζεις μετά και μετράς από το 1 έως το 25.
πεντάδα, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Σταματάς και ζητάς το τι επιθυμείς και το έχεις. Σταματάω στο πέντε και λέω, θέλω να είμαι όμορφος, θέλω να είμαι υγιής. Γεννηθήτω. Μόλις τελειώσουν οι διαλογισμοί, πέτυχα τη θεραπεία. Υπάρχει όμως, προσέξτε με, υπάρχει όμως ένα πρόβλημα. Υπάρχει άνθρωπος εδώ μέσα τώρα που ήταν στη σύντατα, πέρασε όλα αυτά και πήρε τα πτυχία και έζησε από κοντά του να πάρει. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Στο τέλος ασφαλώς κανένας δεν θεραπεύεται. Τι θα απαντήσει η οργάνωση? Είναι πολύ εύκολο. Άλλο, έκανες λάθος διαλογισμό. Δεν τήρησες κανονικά τους κανόνες. Κι ούτε από την αρχή. Άλλες 90.000, άλλες 200, μέχρι που να φτάσεις στις 500. Και αρχίζει λοιπόν συνέχεια η εταιρεία και εισπράττει τα δισεκατομμύρια. Και τελειωμό δεν έχει. Και ερχόμαστε τώρα, φεύγουμε από την μέθοδο ΣΥΠΑ και ερχόμαστε σε αυτή την επικίνδυνη για την ελληνική κοινωνία, όλες τις κοινωνίες. Το κέφε της Σαϊεντόλωσης. Αυτή είναι μία υπερδύναμης. Αυτή έχει αποκτήσει πάρα πολλούς οπαδούς στο εξωτερικό. Και δυστυχώς στις μέρες μας έχει καταλάβει όλη την Αλβανία. Περιμένουμε εμείς διαπραγματεύσουμε την Αλβανία τη στιγμή που και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός των Αλβανών έχει προσχωρήσει στην Σαϊεντόλωση. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και οι περισσότεροι υπουργοί που διηγούν σήμερα την Αλβανία. Και διερωτώμεθα εμείς, γιατί διώκεται αυτός ο Άγιος άνθρωπος εκεί ο Αναστάσιος, ο Γιαννουράτος, ο Επίσκοπος. Μα η Σαϊεντόλωση έχει κυριαρχήσει την Αλβανία και προσπαθεί να καταλάβει όλα τα Βαλκάνια. Ήρθε λοιπόν μέσα στην Ελλάδα και σκέφτηκε ότι για να επικρατήσει το μόνο που μπορεί να κάνει, το πρώτο που μπορεί να κάνει είναι επίθεση κατά της ορθοδοξίας. Και πράγματι έχει εξαπολύσει μεγάλη επίθεση κατά της ορθοδοξίας. Αυτή η οργάνωση αποτελεί, ομολογούν πάρα πολλοί ερευνητές ότι αποτελεί σχολή δολοφόνων. Θα σας πω πώς την αποκαλούν ξένοι ερευνητές αλλά και Έλληνες. Άλλοι την αποκαλούν σχολή δολοφόνων. Άλλοι διεθνής σπήρα, διότι λέει μεταβάλλει τα άτομα σε φυτά. Διαθέτει ειδική υπηρεσία, ειδική ασφάλεια. Τα μέλη πριν από τη λεγόμενη αυτοκάθαρση προϋπογράφουν το λεγόμενο συμβόλαιο. Η αυτοκάθαρση στοιχίζει 500.000. Περνάς εκεί όπως και στη Σίλβα τα στάδια και όταν φτάσεις πλέον να γίνεις θεραπευτής, εκεί πληρώνεις 500.000. Όμως είναι τόσο επικίνδυνη η μάθηση αυτή, τόσο επικίνδυνο το στάδιο αυτό, που πολλά άτομα αυτοκτονούν και άλλα τρελαίνονται. Υπογράφουν προκαταβολικά το συμβόλαιο ότι αν τρελαθούν, αν αυτοκτονήσουν, αν πεθάνουν επάνω στην αυτοκάθαρση, η οργάνωση δεν φέρει ευθύνη. Σε πολλά κράτη διώκεται, γιατί βγαίνουν στις τηλεοράσεις και λένε ότι δήθεν στην Ελλάδα διώκονται. Μόνο στην Ελλάδα είναι ελεύθερη. Στην Αυστραλία η Σαϊεντόλωση αποκηρύχθηκε από το ίδιο το κοινοβούλιο. Στη Γερμανία θεωρείται πλέον επικίνδυνη. Μάλιστα το περιοδικό το γερμανικό, το Spiegel, την αποκαλεί θρησκευτική οργάνωση με στοιχεία εγκληματικότητας. Στην Αγγλία ο ανώτατος δικαστής, το Αλίου ανώτατος δικαστής, Λατέι, στην απόφαση του πρόσφατη 27/7/84, πέρσι, αποκαλεί τη Σαϊεντόλωση διεφθαρμένη, κακή και επικίνδυνη, διότι κάνει λέει κλίση εγκεφάλου στα άτομα και τα μετατρέπει σε εργαλεία της. Στην Ελλάδα πρώην συνεργάτης της,
Ομολογεί ότι είδε με τα μάτια του να έρχονται εμβάσματα, κονάδια από την Αμερική για να εξαγοραστούν τα μέσα ενημερώσεως. Από τον πατέρα Ελευθέριο, για να μπορέσει να ολοκληρώσει όλη αυτή την καταγγελία και μετά θα ακολουθήσει η συζήτηση και ένας επιμέρους σχολιασμός. Ας συνεχίσουμε παρακαλώ στην κασέτα. Αυτό που έγινε από τον κύριο Εισαγγελέα βράθηκε και ένα έγγραφο στο οποίο αναφέρονται 12 επικίνδυνα άτομα, επικίνδυνα για τη Σαϊεντόλογη. Και μεταξύ των 12 επικινδύνων συγκαταλέγεται και το όνομα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κύριου Παντελεήμονος. Θεωρείται και αυτός επικίνδυνος για την για τη Σαϊεντόλογη. Στις Τάινες, στο μεγάλο αυτό περιοδικό, δημοσιεύονται με φωτογραφία πρόσφατα όλα τα χάπια που ονομάζονται νιασίνη, νικοτινικό οξύ, που δίνουν στους οπαδούς, είναι κάτι σαν το ναρκωτικό που σε κάνει να βλέπεις παραδείσους. Φτάσανε στο σημείο οι οπαδοί να θέλουν να πάνε στο κομποτήριο, δεν ξέρω αν τα ακούσατε αυτά για να ξεκράξουν αυτά, να θέλουν να πάνε στο κομποτήριο και να παίρνουν άδεια από, τους αφέντες. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση που επικρατεί σε αυτές τις τρεις μεγάλες ομάδες. Ανέφερα αυτούς τους τρεις, τις τρεις ομάδες, είπαμε είναι 150. Επειδή δεν ενδιαφέρουν αυτές που είναι μέσα στα πόδια μας στην Κόρινθο. Γι' αυτό ανέφερα αυτές. Και θα αναφερθώ σε άλλες δύο και τρεις που είναι μέσα στην Κόρινθο, προσπαθούν να εγκαταστήσουν παρακτήματα. Έρχομαι λοιπόν, ευλογημένοι μου χριστιανοί, σε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στο Κιάτο. Θα μου πείτε ότι είναι μακριά. Δεν είναι μακριά. Όταν καίγεται το σπίτι του γείτονά σου, περίμενε να καεί και το δικό σου. Με στα πόδια μας είναι το Κιάτο. Εγκαταστάθηκε πριν από κάποιο καιρό, από λίγα χρόνια, κάποιος από την Αθήνα, Ιωάννης Τάτσαρης. Ο κύριος Τσάτσαρης ισχυρίζεται ότι είναι με τεσσάρκωση του Ευαγγελιστή Ιωάννη. Έφτιαξε μια τεράστια βίλα, ένα ωραίο κτίριο, ένα ωραίο σπίτι κάτω εκεί στο Ψιλόκο, στο Κιάτο. Από ό,τι λένε μαρτυρίες, και τα έχουμε μαγνητοφωνήσει με μάρτυρες όλα αυτά, του το έφτιαξαν δυστυχώς ορθόδοξοι χριστιανοί που είχαν πλανευτεί μαζί του. Θα σταθώ λοιπόν για να αποδείξω με τι τρόπο δουλεύουν οι ομάδες αυτές σε ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε ενός Αγγελή Μπουσμπούκη, Αντώνη Μπουσμπούκη, στο οποίο κάνει μέσα ερμηνείες ο κύριος Τσάτσαρης. Μέσα σε αυτό το βιβλίο οργιάζει η προπαγάνδα κατά της Ορθοδοξίας. Στη σελίδα 40, ένα παράδειγμα σας αναφέρω, υπάρχει μία φωτογραφία ενός καλόγερου και γράφει εδώ το βιβλίο ότι ο καλόγερος έσπερνε το κακό, έσπερνε την καταστροφή, έσπερνε το πανικό με τα μάτια του. Ό,τι έβλεπε το κατέστρεφε. Τι ήταν αυτός ο καλόγερος, λέει ο Τσάτσαρης, εξωγήινος. Εξωγήινος. Αυτοί οι καλόγεροι είναι η καταστροφή. Όπου περνάνε με τα ράστα τους, σπέρνουν την καταστροφή. Ακούστε πώς δένει η προπαγάνδα κατά του κλήρου, κατά της Εκκλησίας. Το παιδί μας που θα πάρει το βιβλίο αυτό, το μικρό παιδί, γιατί είναι σαν παραμυθάκια, σαν τα μικρά παιδιά να διαβάζουν. Θα αρχίσει λοιπόν μέσα στην ψυχή του να φωλιάζει η ιδέα αυτή. Ότι ο παπάς με τα γένια, με τα ράσα, σπέγγει την καταστροφή όπου περάσει. Κάναμε συζήτηση τέτα τέτ με τον κύριο Τσάτσαρη μπροστά σε 7 μάρτυρες. Δεν τα αρνήθηκε τίποτα από όλα αυτά. Δεν αρνείται, επιμένει ότι είναι με τεσσάρκωση του
και ο Άγιος των Αδελφών, η άτομο των αδελφών Θεό. Και υπάρχουν δυστυχώς άνθρωποι μέσα σε αυτή τη χώρα, μέσα σε αυτή την Ελλάδα, που το πιστεύουν και τον ακολουθούν. Και προχωρώ, ευλογημένοι μου χριστιανοί, σε άλλη μια επικίνδυνη οργάνωση. Στις ερωτήσεις μετά, στο διάλογο. Ωραία η ερώτησή σου, δεν ήθελα στο τέλος. Έρχομαι λοιπόν σε μια άλλη οργάνωση, μια άλλη αίρεση που υπάρχει μέσα στην Κόρινθο και προσπαθεί να παρασύρει τους ορθόδοξους χριστιανούς. Έχει πολλές ονομασίες, πολλές. Θέλετε να τους πούμε πεντηκοστιανούς, τους βρίσκουμε πεντηκοστιανούς. Θέλετε να τους πούμε ευαγγελικούς, τους βρίσκουμε ευαγγελικούς. Έχω εγώ τρία έγγραφα, τρία στοιχεία μόνο στα χέρια μου, με τρεις ονομασίες. Το ένα είναι η εφημερίδα τους, ο Δρόμος, που λέει επάνω ότι αποτελούν η Ιεραποστολική Ένωση, Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση. Θα δείτε πώς ανακαλύπτουμε τι συμβαίνει. Πάμε πιο κάτω. Βρίσκουμε ένα άλλο έγγραφο που απευθύνεται προς τον Δήμαρχο Κορινθίων και τον Δήμαρχο του Τρακίου και τον Δήμαρχο Κιάτου και τον Δήμαρχο Ψιλοκάτου. Πέρσι το καλοκαίρι επιχείρησαν να εμφανιστούν ως καλλιτέχνες. Υπάρχει λοιπόν ένα άλλο έγγραφο που λέει «Εταιρεία Πνευματικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης». Είναι οι ίδιοι. Πάμε παρακάτω. Έχουμε ένα άλλο έγγραφο που απευθύνεται από το προς το Δημαρχείο Κορίνθου, από το έντερο του Τρακίου. Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση. Άλλος τίτλος. Ο Δρόμος, Εταιρεία Πνευματικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης, Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση. Πώς ανακαλύπτουμε τώρα ότι πρόκειται για την ίδια εταιρεία, για την ίδια ομάδα? Είναι πολύ απλό, αγαπητοί. Οδός Λυδίας 12 στην Αθήνα εδρεύουν και οι τρεις εταιρείες. Και οι τρεις εταιρείες έχουν το ίδιο τηλέφωνο. Και στις τρεις εταιρείες υπογράφει ο Γιώργος Αθανασάκης, εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος. Τι κάνουμε? Όταν θέλουμε να παρουσιαστούμε στο σπίτι της κυρά Μαρίας, παίρνουμε την Αγία Γραφή στα χέρια, φοράμε πέδιλα με γυαλάκια, ένα κουστούμάκι ωραίο, μια γραμματούλα ωραία και πάμε, κυρά Μαρίκα, να σου μιλήσουμε για τον Χριστό, να σου μιλήσουμε για την Αγία Γραφή κτλ. Όταν θέλουν να ρίξουν το δηλητήριο κατά της Ελλάδος, κυκλοφορούν αυτή τη βρωμοφυλάδα το δρόμο που κόπτεται υπέρ του σιωνισμού και κατά του ελληνισμού. Τους καταγγέλω δημόσια αυτούς που λέγονται νεοπεντηκοστιανοί με ευαγγελικό πεντηκοστιανοί. Δεν μπορεί να βρούμε άκρη. Υπάρχουν 10 τίτλοι. Γιατί δεν μπορούμε να βρούμε άκρη? Εάν τους πεις πεντηκοστιανούς θα σου πούν, θα σου κάνω μήνυση για δεν είναι εγώ. Εάν τους πεις ευαγγελικούς θα σου κάνουν μήνυση και θα σου πούν δεν είναι εγώ. Εάν τους πεις Ιεραποστόλους θα σου κάνουν μήνυση. Φάβλος, κύκλος, αθλειότητα. Και ψάχνεις λοιπόν μέσα σε αυτόν τον βούρκο, σε αυτήν την αθλειότητα και βγάζεις ότι είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Και στην εφημερίδα τους κόπτονται υπέρ του εβραϊσμού με το τίτλο, με το θέμα «Η συναντήσα σηκή», αυτή είναι η σηκιά που είπε ο Χριστός να ξεραθεί, συμβολίζει τάκα τον εβραϊσμό και τάκα τώρα αυτή η σηκιά ξαναβλάστησε και βγάλει φύλλα και θα επικρατήσει και τα λοιπά και είναι ο εβραϊσμός. Μα ο Χριστός είπε, ευλογημένοι μου χριστιανοί, «Κερμικέτη εξού καρπός γέννηται εις τον αιώνα». Αν πράγματι λοιπόν ο εβραϊσμός συμβολίζει την ξεραντήσα σηκή, ουκέτη εξ αυτού γέννηται καρπός εις τον αιώνα. Δεν θα μπορέσει ποτέ να σηκώσει κεφάλι εις τον αιώνα. Και τελειώνω με την τελευταία επικίνδυνη
έναν ασυμφάνιο, η Βαχάρη Πίση, η οποία επιχείρησε κι αυτή να βάλει τα δοκάμια της στην Κόρινθο. Η Βαχάρη Πίση πρωτοδημιουργήθηκε στο Ιράν, στη Περσία. Παραδόξως, από τις αρχές του Ιράν συνελήφθη ο αρχηγός και καταδικάστη θάνατο. Του βεκίστηκε. Του καταδίκασαν θάνατο. Εκτελέστηκε. Την οργάνωση της συνέχισε ο γιος. Και παραδόξως, συμβαίνουν τα εξής παράξενα, ακούστε τα. Εγώ δεν πιστεύω σε συμπτώσεις. Αν κανείς πιστεύει, ας μην δεχτεί τη θέση του. Υπάρχει λοιπόν αυτό εδώ το φυλάδιο έγχρωμο που έχει τελέστατο. Και μέσα έχει το έμβλημα της οργανώσεως αυτής, της Παχάρη. Ένα βοηδές με κάποια κλονάρια. Και το παράξενο, είπαμε ότι ιδρύθηκε στο Ιράν. Άσπρον διεθνή οι Άραβες με το Ισραήλ. Το παράξενο. Σαν σύμβολο του το σύμβολο της ομάδος, δεξιά και αριστερά, έχει την εβραϊκή πεντάλφα. Την εβραϊκή πεντάλφα. Όταν ορθοπόδησε η οργάνωση αυτή, εγκατέστησε τα γραφεία της και έφτιαξε τεράστιο κτίριο μέσα στο Χάιφα του Ισραήλ. Και ακούστε το πιο παράξενο. Το κτίριο χτίστηκε μόνο από ελληνικά μάρμαρα. Απαγορεύτηκε να μπει άλλο υλικό. Και το πιο παράξενο. Η ομάδα αυτή άρχισε να δρά στη Θράκη, Κομοτηνή κτλ. Εκεί που υπάρχει πρόβλημα στο μουσουλμανικό ελληνικό στοιχείο. Λέτε να είναι αυτά όλα συμπτώσεις. Ένας μουσουλμάνος επιχειρεί να δημιουργήσει μια αίρεση μέσα στο μουσουλμανισμό και ήδη οι μουσουλμάνοι το καταδικάζουν στην θάνατο και σκάνε προδοσία. Και στο τέλος ο γιος του εγκαθιστά την ομάδα μέσα στο Ισραήλ, χτίζεται το κτίριο μόνο από ελληνικά μάρμαρα και η ομάδα έρχεται και δράμε στην Ελλάδα. Εγώ πάντως δεν πιστεύω σε συμπτώσεις και καταλαβαίνετε τι συμβαίνει πίσω από όλα αυτά. Σας κούρασα όμως πολύ, πρέπει να έχει περάσει μια ώρα και δύο λόγια για αυτούς τους ταλέπορους αλλά ή ανεπικίνδυνους μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι κυκλοφόρησαν την αγιωμένη Αγία Γραφή, ψεύτικη Αγία Γραφή, αγιωμένη. Πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ. Διέπραξαν το έγκλημα των αιώνων. Μέσα σε αυτό το βιβλίο έχω βγάλει μία προς μία όλες τις αλλοιώσεις. Πώς είναι το γνήσιο εδάφιο, πώς είναι το αλλοιωμένο και τις παρατηρήσεις. Γιατί το αλλοιώνουν και πώς το αλλοιώνουν. Αλλοιώνουν κυριολεκτικά την Αγία Γραφή. Και έχουν το θράσος να βγαίνουν έξω να μας λένε ότι ονομάζονται χριστιανοί και ότι πιστεύουν στον Χριστό. Ευλογημένοι μου χριστιανοί, θα διαβάσω τώρα το ψήφισμα, τελείωσα, θα διαβάσω τώρα το ψήφισμα, να περάσετε έξω, να το υπογράψετε παρακαλώ πάρα πολύ έξω στο τραπέζι όλοι. Να το υπογράψετε όλοι, διότι τώρα θέλω να καταναλώσουμε την ώρα με ερωτήσεις, με διάλογο. Θα κάνετε εσείς ερωτήσεις μετά από το ψήφισμα που θα διαβάσω για να συνεχίσουμε. Ψήφισμα. Σήμερα 19 Νοεμβρίου 1995 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30 προμεσημβρίας. Οι συγκεντροφέδες ορθόδοξοι χριστιανοί της Κορινθίας στον κινηματογράφο Απόλλωνα Κορίνθου και ύστερα που παρακολούθησε της ενημερωτικής ομιλίας με θέμα κουρού, σύμφα και εσωτερικές και πάσης πίσεως σωτήρες του πρωτοπρεσβυτέρου Ελευθερίου Χατζή υπευθύνου του εταιρετικού γραφείου της Ελλάδας Μητροπόλεως Κορίνθου. Ομοφόνος αποφασίζουμε, διαμαρτυρόμεθα και ζητούμε να σταματήσουν αμέσως οι οικοδομικές εργασίες των κουριστών κουρού του όλη ενίδα της Ολυελλήνης Κορινθίας που γίνονται κατά παράβαση των νόμων 1363 κάρτους 1938 και 1672 κάρτους 1939 και του νόμου 1577 παράγραφος 21 του άρθρου 2
του νόμου 1985 περί ειδικών κτηρίων. Δεύτερον, να ασκηθεί ποινική δίωξη κατά των υπευθύνων βουλιστών του ΛΑΜΑ ΟΛΕΝΙΤΑ γιατί εξαπάτησαν το πολεοδομικό ξυλοκάστρο και έλαβαν την 314/92 άδεια για παρατηριστικές κατοικίες του υποτιθέμενου Συλλόγου Προστασίας του Περιβάλλοντος, ενώ στην πραγματικότητα αποτελούν θρησκευτική βουδιστική κίνηση και τα κτίρια, όπως οι ίδιοι ομολογούν στα έντυπά τους, προορίζονται για βουδιστικό, θρησκευτικό κέντρο μονή, τέμπλε, στούπα, αίθουσες διαλογισμού, διαλέξεων κτλ. Τα κτίρια αυτά θεωρούνται ειδικά νόμος 1577-1985 άρθρο 2 παράγραφο 21 και γι' αυτό απαιτείται ειδική άδεια από τον αρμόδιο φορέα. Στην προκειμένη περίπτωση από την Υπουργή Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με τις απαραίτητες προϋποθέσεις τις οποίες δεν τηρούν οι μόνες οι βούδισσες του Γελληνίου. Νόμοι 1363 και 1672 κλπ. Τρίτον, καταγγέλλονται την εξαπάτηση των κρατικών αρχών και φορέων από την παραπάνω βουδιστική ομάδα και για τον εξής λόγο. Η έκταση γης που κατέχουν σήμερα οι βούδισσες κουρούς των Γελλήνων πολιτείας είχε γνωριστεί από τον διοκτήτη Χρήστο Τσάνη στο ποδοσφαιρικό σύλλογο ΑΕ για την δημιουργία παρατηριστικού αθλητικού κέντρου της ομάδας. Δυστυχώς όμως, όχι μόνο δεν χορηγήθηκε άδεια οικοδομικών εργασιών για παρατηριστικές κατοικίες και αθλητικά συγκροτήματα της ΑΕ, αλλά ακυρώθησαν οι ενέργειες της ΑΕ και διώχθηκε με το αιτιολογικό ότι η έκταση που κατέχουν σήμερα οι βουδιστές αποτελούσε δασική έκταση. Επομένως, δύο μέτρα, δύο σταθμά. Για τους Ορθόδοξους Χριστιανούς η γη ήταν δασική και για τους Βουδιστάς του όλων ήταν μη δασική. Πράγμα απαράδεκτο και εξωφρενικό. Θεωρούμε τις ενέργειες αυτές των Βουδιστών που με το πρόσχημα προστασίας του περιβάλλοντος, όπως συνέβη και στον πόλεμο της Αρχαγγελικής, ισχύον του Αγίου Όρους, δημιουργούν κέντρα βουδιστικά. Δούριο ύπο για την άνοση της ελληνικής γης, την αλλίωση μακροπροθέσμως της ελληνικής φυλής και της Ορθοδόξου πιστεώνας. Πέμπτον, να υποβληθεί το παρόν υπόμνημα από τη Συντονιστική Επιτροπή. Πρώτον, στο σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κορίνθου κύριο Πατερίμωνα για την ενημέρωση του παρόντος υπομνήματος. Δεύτερον, στον κύριο Νομάρχη και στον κύριο Εισαγγελέα Κορίνθου για τις σχετικές ενέργειες ώστε να σταματήσουν αμέσως οι εργασίες των Βουδιστών στο Γελλήνη Κορινθίας. Να ανακληθεί η Παρθυμών 314/92 άδεια οικοδομών και να ασκηθεί ποινική δίωξη στους υπευθύνους Βουδιστάς. Τρίτον, να δημοσιευθεί το παρόν στον ημερήσιο κήπο των Αθηνών και σε τοπικές εφημερίδες. Για τη Συντονιστική Επιτροπή, τα μέλη. Τα μέλη είναι εγώ, ο Πέτρος Κωνσταντίνος που είναι μαζί μου, ο κύριος Ασημακόπουλος Γυμνασιάκης, ο κύριος Μετσάκης Θεολόγος και ο κύριος Βράιντας Συνταξιούχος της ΔΕΗ. Είδαμε λοιπόν τις καταγγελίες του πατέρα Ελευθερίου. Στο σημείο αυτό θέλω να αναφέρω κάποια στοιχεία κατά με σημαντικά όσον αφορά για την νέα, όπως μετατρέπεται, πλανητική θρησκεία, την σαϊντολογία και τη διανοητική που περιλαμβάνεται σε αυτή, για να δείτε ακριβώς ότι πίσω από αυτούς τους χώρους κρύβονται μυστικές υπηρεσίες και όχι έτσι αυθαίρετα και βασάνιστα. Θα σας διαβάσω μερικά πράγματα για να τα καταλάβετε τι ακριβώς σημαίνει και γιατί η Ελλάδα μας, η πολιτιστική κληρονομιά και γενικότερα προσπαθούν μέσω αυτών των χώρων όχι μόνο να δεσμεύσουν τα κυριαρχικά της δικαιώματα, αλλά να δημιουργήσουν θρησκευτικές μειονότητες, οι οποίες θα είναι ο δούριος ύπος στα προγράμματα τα οποία έχουν εν καιρό υιοθετήσει και που θα παίξουν βέβαια αρνητικό ρόλο για τα συμφέροντα της χώρας μας. Διαβάζω λοιπόν, και θα πω μετά από που διαβάζω, η Αμερικανική NSA, στην οποία έχω αναφερθεί στο παρελθόν, είναι εκείνη η οποία ορίζει τους κυβερνήτες, διότι πράγματι οι μυστικές υπηρεσίες είναι πίσω από όλες αυτές τις οργανώσεις και οι περισσότεροι άνθρωποι είναι εγκάθετοι και τεταλμένοι πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών και εξυπηρετούν βέβαια τα συμφέροντα των χωρών που τους έχει εγκαθιδρύσει και του εγκαταστήσει και αυτόν τον λόγο. Η Αμερικανική NSA, η πιο σοφιστική ηλεκτρονική υπηρεσία πληροφοριών σε αντίθεση με τους γραφειοκράτες πιστολέρος στη CIA, έχει κατηγορηθεί ανοιχτά για μητέρα της
σαϊντολογίας ως νέας παγκόσμιας θρησκείας. Αλλά και η ΚΑΚΕΜΠΕ είχε στις τάξεις της επιφανείς σαϊντολόγους, όπως αποκαλύπτεται από μια συνέντευξη του γιου του Χάρμπαρτ στο Penthouse 7. Και υπάρχει ερώτηση, προσέξτε, του δημοσιογράφου, λέει: αναφέρατε ότι η Scientology προσέλκυσε ένα μεγάλο αριθμό γνωστών σημαντικών ανθρώπων. Μπορείτε να μας δώσετε μερικά παραδείγματα? Και αρχίζει μια ιστορική αναδρομή με τον Errol Flynn, τον γνωστό ηθοποιό, και που βέβαια έναν άλλον που είχε υψηλή θέση στο εργατικό κόμμα, για να μην σας κουράζω, και λέει σε μια απάντηση, είναι πολύ μεγάλη η συνέντευξή του, δεν θέλω να σας δώσω το στίγμα βασικά και όχι να σας κουράσω. Λέει, απάντηση, λέει, σχετικά με αυτόν τον αξιωματούχο του εργατικού κόμματος της Αγγλίας εννοεί, απάντησης του γιου του Χάρμπαρτ. Αυτός ήταν διπλός πράκτορας της ΚΑΚΕΜΠΕ και της Βρετανικής Μυστικής Υπηρεσίας. Μης. Ήταν επίσης μανιασμένος ομοφιλόφιλος. Ήθελε να εξασκεί ο πατέρας μου τις τεχνικές του στη μαύρη μαγεία, την ψυχική εξουθένωση και την πλήση εγκεφάλου για να μετατρέπει νεαρά αγόρια σε σεξουαλικούς τους σκλάβους. Ήθελε να χρησιμοποιεί τις τεχνικές του πατέρα μου για να ανοίγει τα κεφάλια των ανθρώπων, γιατί ήταν άνθρωπος μεγάλης επιρροής μέσα στη Βρετανική κυβέρνηση και επιπλέον πουλούσε πληροφορίες στους Ρώσους. Το ίδιο έκανε και ο πατέρας μου, μιλάει ο γιος του Χάρμπαρτ, του πατέρα της Σαϊντολογίας. Εδώ, σε μια άλλη απάντηση, αναφέρει τα σχέδια, ο γιος του Χάρμπαρτ, μιλάει στον δημοσιογράφο του Penthouse, τα σχέδια για τεχνολογία υπαίθρησης θερμικής εκπομπής στον εγκλωβισμό πυράβλων στην αρχή της δεκαετίας του 50, προσέξτε, είναι πολύ σημαντικά αυτά, απέκτησαν την πληροφορία μετά από εκτεταμένο ό,τι τίνκ γλωσσάρι, αναφέρεται δηλαδή σαν συνέντευξη, του σαϊντολόγου που ήταν ένας από τους επικεφαλής μηχανικούς. Δεν υπάρχει τρόπος να το αποδείξω αυτή τη στιγμή. Αλλά πιστεύω ότι η ΚΑΚΕΜΠΕ εκπαίδευε ανατολικογερμανούς πράκτορες που έφταναν μέσω Δανίας στο Λονδίνο και στη συνέχεια στη ΣΥΠΑ. Και οι οποίοι υποτίθεται πως ήταν σαϊντολόγοι. Γινόντουσαν πολύ καλά οι σαϊντολόγοι, είχαν εκπαιδευθεί πολύ καλά. Και αρχίζει και αναλύει όλη τη μεθοδολογία που ακριβώς εξασκούσαν για να μπορούν να συλλέγουν πληροφορίες υπέρ των υπηρεσιών που ήταν μισθωμένοι. Και βέβαια, εδώ η σαϊντολογία είναι πολύ μεγάλο θέμα, έχω στοιχεία πάρα πολλά, απλώς ήθελα να σας δείξω. Τώρα, έχουμε αναφερθεί πολλές φορές όλο αυτό το οικολογικό κίνημα, ότι έκρυβε καθαρά μυσταγωγική, τελετουργική, μεταφυσική χρειά και όχι όλη αυτή η ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος. Και πολλές φορές έχω πει, θα θέλω πολλά στοιχεία, ήδη τα έχω, απλώς δεν θέλω σήμερα να σας κουράσω, δεν είναι το θέμα. Απλώς να δείτε πόσο πολύ σωστά, πολλές φορές έχω αναφερθεί από αυτό το χώρο, αυτό το βήμα, και που πολλές φορές ίσως έχω παρεξηγηθεί. Και να μην πάμε σε κανένα θρησκοληπτικό, φανατικό, χριστιανικό περιοδικό, σας διαβάζω από το τρίτο μάτι το μηνιαίο περιοδικό, Τεύχος 49, Οκτώβριο του 95. Και γράφει, λέει, ανακατανομή του γήινου πεδίου δύναμης, ραγδαία άνοδος της θηλυκής ενέργειας, τάση του πλανήτη για αυτοθεραπεία, από τις ανθρώπινες επιβάσεις στο περιβάλλον, άνοιγμα του ανθρώπινου ψυχισμού σε μια νέα οικολογική συνείδηση. Και έχει, η ανατέλουσα θηλυκή ενέργεια, έχει τους Ινδιάνους που χορεύουν, κοσμική αλλαγή, και μιλάει ακριβώς, όχι τον πλανήτη Γη σαν πλανήτη, σαν οικοσύστημα, αλλά μέσα από μια μεταφυσική διάσταση και προσέγγιση. Και αποδεικνύεται πλέον, και μάλιστα λέει, προσπάθειες ειδικών ομάδων για τη δραστηριοποίηση των ενεργειακών κέντρων της Γης. Δηλαδή, αυτά που έχουμε καταγγείλει και πάρα πολλά στο παρελθόν και φαινόταν ότι ήταν τραγικά ή τραβηγμένα, έρχονται τα ίδια τα περιοδικά σήμερα από το χώρο της νέας εποχής ή άλλους χώρους που εκφράζουν αυτά τα μεταφυσικά μηνύματα να τα πιστοποιήσουν πολύ καλύτερα από ό,τι εμείς τα είχαμε καταγγείλει στο παρελθόν. Και κάτι άλλο το οποίο δεν θα αναφερθώ. Είχε πάρει κάποιος δημοσιογράφος, όπως συστήθη μέσα από το τηλεφώνημα σε τούτη ιδέα την εκπομπή, και είχε πει ότι για τον κύριο Βακύπουλο. Καταρχάς, θέλω να του πω ότι ο κύριος Βακύπουλος, επικοινώνησα μαζί του με τον κύριο Βακύπουλο και μου στείλε την έφεση, την οποία δεν θα διαβάσω σήμερα, γιατί του υποσχέθηκα ότι θα τη διαβάσω. Αλλά επειδή ο χρόνος εκπομπής πήρε πάρα πολύ και έχουμε ερωτήσεις, απαντήσεις, επικοινωνία. Εκείνο όμως θέλω να πω, μου στείλε και έναν κατάλογο με ένα παράπονο που του έχουν κάνει όλοι αυτοί οι μάρτυρες Ιεχωβά. Καταρχάς του έχει κάνει και ένα σωματείο μαρτύρων του Ιεχωβά και θυσία 77 Αθήνα. Τρόφιμη σωματείου, λέει, του ζητάνε 200 εκατομμύρια. Και έχει μέσα έναν κατάλογο.
που του ζητάει ο καθένας εκατομμύρια. Όλοι αυτοί είναι άγνωστοι, δεν τους ξέρει. Απλώς, μάλιστα κάποιος είναι και μέσα συνεργάτης λογιστής του κ. Μήνωα Κυριακού στον Αντένα ή στα αυγουστικά γραφεία γράφει. Λοιπόν, το ότι θίγησαν οικονομικά, επαγγελματικά κτλ. Χωρίς ο άνθρωπος να τους ξέρει καν. Επειδή κατήγγειλε όλα αυτά που κατήγγειλε, το θέμα είναι ότι βέβαια εδώ έχει γίνει και μήνυση και κατά της εφημερίδας η οποία γράφει έφεση. Σας λέω ότι θα τη διαβάσω κάποια στιγμή. Απλώς επειδή ο κύριος που είχε επικοινωνήσει και συστήθηκε ως δημοσιογράφος είχε πει ότι έχει δικαστεί. Βεβαίως έχει δικαστεί, αλλά όχι σε ποινικό. Θα το συζητήσουμε, θα το διαβάσω, αλλά όχι σήμερα, διότι το υποσχέθηκα στον κύριο Βακύπουλο, αλλά δεν παίρνει η ώρα της εκπομπής. Και ήθελα να πω σε αυτό το σημείο. Έχουμε αναφερθεί σε πάρα πολλές εκπομπές για την επικοινωνία όλων αυτών των χώρων. Και μάλιστα και για τη διαστράβλωση της πίστεως και φυσικά και για όλους αυτούς τους χώρους τους αιρετικούς. Με ειδοποιούν ότι έχουν μια γραμμή να περιμένει παρακαλώ λίγο αν έχει την καλοσύνη ο αγαπητός τηλεθεατής ή τηλεθεάτρια. Να πω το εξής, ότι κατά τη διάρκεια της εκπομπής μου πήρε και κάποιος φίλος και είχε μια διαμαρτυρία για την εισαγωγή μου. Επαναλαμβάνω ότι όπως και το εξήγησα κατηδίαν τηλεφωνικώς, ότι αν θέλει ας πει σε εκείνον τον κύριο που εφήχτηκε με το έντυπο που βγάζει, ας έρθει σε αντιπαράθεση μαζί μου. Και το αν κάποιοι μέσα από τις μυστικές υπηρεσίες του δίνουν στοιχεία, θα ήθελα να σου πω, καλά κάνουν και τα δίνουν για να βγαίνει κάποια αλήθεια, αλλά το θέμα είναι, θα έπρεπε να κάνουν καλύτερη δουλειά τους για να ξέρουν ότι αυτός ο κύριος δεν είναι τόσο καθαρός και Έλληνας όσο θέλει να φαίνεται. Τουλάχιστον εγώ έχω όλα εκείνα τα και τις εμπειρίες και τα στοιχεία μέσα από την προσωπική του γνωριμία να τον αμφισβητώ και να αμφιβάλλω για το ποιόν του. Ανεξάρτητα, εάν αυτό δεν θέλω να το δημοσιοποιήσω για το λόγο ότι δεν είμαι από τους ανθρώπους που θέλω να διασύρω πρόσωπα. Μένα με ενδιαφέρει να μην αφήνω με το να ενημερώνω κάποιους να εκμεταλλευτούν το κενό που ενδεχομένως και μέσα από αυτά τα οποία λέω κατά καιρούς υπάρχουν. Και επειδή πράγματι σήμερα νοσεί η δημοκρατία μας, αλλά δεν σημαίνει ότι θα καταργήσουμε τη δημοκρατία μας για να φέρουμε τα τέρατα του παρελθόντος. Λοιπόν, να περάσουμε σε γραμμή για να μπορέσουμε μέσα από μια επικοινωνία να έχουμε μια καλύτερη και πιο πιο επικοδομητική συζήτηση. Παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα σας. Με ακούτε? Μάλιστα. Καλησπέρα σας. Αγαπητέ φίλε Βαγγίλη, εν σχέση με την φιλοσοφία και το δογματισμό που έχουν οι θρησκείες που έκανες στην εισαγωγή σου. Ναι, ναι. Δηλαδή, εσύ σαν λογική και σκέψη και μέθοδο έρευνας, εν πάση περιπτώσει, βάζεις πάνω το δογματισμό από τη φιλοσοφία. Εγώ είπα το εξής στην εισαγωγή μου. Ας μου φέρει ένα θρησκευτικό σύστημα, ακόμα και το τεκτό. Όχι, εγώ, όχι, ναι. Άλλο αυτό. Ναι, ναι. Φιλοσοφία ή δογματισμός, λες, εσύ τι προτιμάς δηλαδή. Εγώ είπα το εξής, ότι πάρα πολύ... Ποιο είναι το σωστότερο, για να καταλάβουμε. Καταρχάς, ο δογματισμός έχει σχέση με το αν εκφράζει την αλήθεια. Ανεξάρτητα αν είναι δογματισμός. Το ότι είναι δογματισμός ως έννοια δεν σημαίνει ότι δεν και δεν υφίσταται και ότι είναι αρνητικό ως έννοια, αρκεί να εκφράζει την αλήθεια. Εδώ είναι το ζητούμενο, εκφράζει την αλήθεια. Διότι όλα τα δόγματα, μάλλον προς τα έξω, περνάνε ότι εκφράζουν την αλήθεια. Το ζητούμενο λοιπόν, ποια από τα δόγματα έχει την αλήθεια. Μα Βαγγέλη μου, άμα έχουμε, είδες μου παραπλανητικά μου απαντάς τώρα. Δεν σου πάω από παραπλανητικά. Ως μέθοδο έρευνας έχουμε τη φιλοσοφία ή το δογματισμό. Με συγχωρείς, η έρευνα δεν έχει να κάνει με το δόγμα, διότι το δόγμα αν είναι αληθινό είναι αποκάλυψη, είναι αποκεκαλυμμένη αλήθεια. Η έρευνα είναι ακριβώς η παρατήρηση κάποιων πραγμάτων μέσω των αισθήσεων και του εργαστηρίου. Οπότε μιλάμε για επιστήμη. Υπάρχουν λοιπόν θεωρητικές επιστήμες και θετικές επιστήμες. Ό,τι αποδεικνύεται στο ανθρώπινο εργαστήριο είναι θετική επιστήμη. Ό,τι δεν αποδεικνύεται μπορεί να είναι θεωρητική. Λοιπόν, Βαγγέλη, ναι. Σε καταλαβαίνω, αλλά θα σου πω το εξής. Αριστοτέλης, ναι, λέει, είναι σωστό να χαρακτηρίσουμε τη φιλοσοφία σαν επιστήμη της αλήθειας. Ναι. Παρακάτω. Επιστήμη της αλήθειας. Η φιλοσοφία είναι επιστήμη της αλήθειας. Ναι. Ο Πορφύριος. Η φιλοσοφία γεννήθηκε από την προσπάθειά μας για να αποκτήσουμε αληθείς γνώσεις. Τι είναι η φιλοσοφία, ξέρετε. Πλάτωνας. Ναι. Η αγάπη προς τη γνώση και η φιλοσοφία είναι το ίδιο πράγμα. Επίκτητος. Το πρώτο και το αναγκαιότητο πράγμα στη φιλοσοφία είναι να εφαρμόζεις αυτά που διδάσκει. Πυθαγόρας. Οι φιλόσοφοι είναι κυνηγοί της αλήθειας. Δηλαδή, με λίγα λόγια, όλοι οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι μιλάγανε και λέγανε ότι η φιλοσοφία είναι η αλήθεια.
ερευνάς για να βρεις την αλήθεια και είναι η φιλοσοφία η αλήθεια. Όλοι. Ναι. Δεν, αν θέλεις έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή, μπορώ να σου διαβάσω 10 γνωμικά από την αρχαία. Διαφωνούμε. Το θέμα είναι πώς λένε ότι η φιλοσοφία ίσον αλήθεια. Μισό λεπτό. Η φιλοσοφία ως έννοια, ξέρετε τι είναι. Είναι σύνθεση, ανάλυση, αφαίρεση. Οι φιλόσοφοι αυτό επιζούσαν την αλήθεια. Διαμέσου μια οδού. Δεν σημαίνει ότι δεν είχαν την αλήθεια. Απλώς ήταν το όλο εκείνο δυναμικό και το δυνατός τρόπος της εποχής τους για να παρατηρήσουν αυτό το οποίο επιζητούσαν. Ή να φτάσουν σε αυτό που επιζητούσαν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι επειδή ήταν το μέσον, ότι ταυτιζόταν το μέσον με την πραγματικότητα, δηλαδή με την αλήθεια. Λοιπόν, γι' αυτό και η φιλοσοφία είναι η οδός. Είναι σύνδεση, ανάλυση, δηλαδή, αφαίρεση. Ναι, προς την αλήθεια. Αλλά όχι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι, ναι. Θέλω να μου πεις το εξής. Ναι. Εσύ τώρα σαν τηλεπαρουσιαστής. Ναι. Ξέρεις ότι σε παρακολουθώ και σε αγαπάω. Δεν διαφωνώ. Και κάνουμε και διάλογο. Βεβαίως. Λοιπόν. Εσύ σαν παρουσιαστής τώρα νέος άνθρωπος που είσαι, διδάσκεις όλους εμάς και τα νέα παιδιά που πάνε στο σχολείο κλπ. Γιατί ξέρεις ακούνε όλος ο κόσμος. Ναι. Διδάσκεις και λες παιδιά, μεταξύ φιλοσοφίας και δογματισμού εσείς θα ακολουθείτε τον δογματισμό. Έτσι αυτό δεν λες. Μα και η φιλοσοφία σε όλες τις διαβαθμίσεις έχει δογματικές μετατάξεις. Δεν νομίζω. Βεβαίως. Θα σου πω ένα πράγμα. Ο Πυθαγόρας δεν είχε δόγμα. Ο Σοκράτης δεν είχε δόγμα. Μου για πάρε όλα τα σύνδρομα. Όχι, μισό λεπτό. Κάθε σύνδεση, ανάλυση, αφαίρεση σε σχέση με αυτά τα οποία φιλοσοφούσε και που μέσα από την παρατήρηση των φαινομένων ο κάθε φιλόσοφος δίδασκε και εξιστορούσε ήταν δογματική τοποθέτηση. Αυτό είναι σαφέστατο. Τέλος πάντων. Πρόσεξε, αυτό που σου λέω δεν είναι εκείνο που ήθελα να καταγγείλω στην αρχή, είναι ότι έρχονται κάποιοι. Πρόσεξε, εγώ δεν είμαι κατά των δογμάτων. Ο κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να έχει το δόγμα. Έρχονται κάποιοι αδογμάτες, μα και η θεία, η αθεία ακόμα είναι δογματισμός. Και λένε εγώ, σύμφωνοι. Εγώ πρόσεξε, είμαι αυτός. Αλλά δεν είμαι δογματικός, μα αφού είσαι αυτός, έχεις πάρει θέση. Από τη στιγμή που παίρνεις θέση και πλέον αυτή η θέση προσπαθεί να τη ισχυροποιήσεις με όλα και τα επιχειρήματα, είσαι δογματικός. Το μη δογματικός, για να το ορίσεις, σημαίνει ότι δεν έχεις αρχές, δηλαδή είσαι μέσα σε μια συνεχή μεταβλητή. Από τη στιγμή που παίρνεις θέση, έχεις και δόγμα. Σύμφωνοι. Και έρχονται κάποιοι που... Το λέω αυτό, κοίταξε, για προσαρτή παρεξήγηση. Βασικά, το όλο σκεπτικό μου και το κατηγορό μου δεν στρεφόταν στους αρχαίους φιλοσόφους, οι οποίοι οι άνθρωποι είχαν καλή προαίρεση, δηλαδή έψαχναν την αλήθεια. Και ακριβώς μέσα από την εξέλιξη εποχής τους, μέσα από την παρατήρηση, μέσα από την επιστήμη την οποία ανέπτυξαν και την αφαιρετική αυτή επιστήμη, δηλαδή τη σύνδεση, την ανάλυση, την αφαίρεση κατά την φιλοσοφική πράξη που τελούσαν νοητικά, ίσως και πρακτικά και διδασκαλικά, προσπαθούσαν να φτάσουν στην αλήθεια. Εδώ όμως έρχονται κάποιοι άλλοι, οι οποίοι τι κάνουν. Σου λέει δεν μιλάω μαζί σου γιατί είσαι δογματικός. Αυτός που δεν μιλάει μαζί σου γιατί είναι δογματικός είναι ο πλέον δογματικός. Και επειδή ακριβώς κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό ότι αυτή είναι αδογμάτιστη, εκεί έρχομαι να καταγγείλω και να σου πω ποιος είναι. Ο Ινδουιστής είναι αδογμάτιστος. Ο Βουδιστής να έρθει μαζί μου να συζητήσει. Ποιος, ο Μεαμεθανός δεν είναι δογματικός. Αυτό, μα εκεί γι' αυτό στρεφόταν δηλαδή η καταγγελία μου σε αυτούς οι οποίοι ψεύδονται. Όχι ακριβώς φιλοσόφους, διότι στη φιλοσοφία της Αργιώτης υπήρχε ειλικρίνεια, δεν υπήρχε δόλος. Σύμφωνοι. Οι άνθρωποι ήταν λάτρεις της αλήθειας. Για να προχωρήσουμε. Σύμφωνοι, για να προχωρήσουμε παρακάτω. Ναι. Μια άλλη παρατήρηση που έκανες, είπες ποιος είναι τελικά ο σωστός ο Θεός, ο αληθινός ο Θεός. Ναι, ναι. Ο Θεός που προσβεύουν οι Βουδιστές, οι Μωαμαθενοί. Ναι, είναι ένα επιχείρημα, ένα ερώτημα. Ναι. Λέει, ο Θεός... Όμως θέλω να σου πω, το έχω πει πάλι, το ξαναλέω. Ο Θεός ο δικός μας, ο χριστιανικός Θεός που τον λέμε, είναι ο Θεός, ο Εβραίος Θεός. Δεν είναι Εβραίος, είναι ο Θεός όλου του κόσμου. Άμα ήταν Έλληνας, θα το λέγανε οι άλλοι, ο Θεός Έλληνας. Άκουσέ με σε παρακαλώ. Είναι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης. Ε, δεν είναι. Ναι. Αυτός είναι. Αυτόν δηλαδή που οι προφήτες έλεγαν ο Θεός μας που θα στείλει το Μεσσία και το... αυτός ο Θεός. Μην τον μπερδεύουμε αυτό ποτέ, είναι αυτός ο Θεός μας, ναι. Ο Θεός δηλαδή τον οποίο είχαν οι Εβραίοι και εμείς τον οροποιούσαμε, κάπως τον φτιάξαμε λίγο καλύτερα, δεν έχει σημασία. Προχωράμε παραπέρα. Ένα άλλο που είπες, Έλληνας ή Χριστιανός κλπ. Άκουσε Βαγγέλη, στην Ελλάδα έχουν περάσει πολλές θρησκείες, δεν είναι μία. Δηλαδή από το, ας πούμε από το 15.000 π.Χ. έχουμε Γαία και Ουρανό. Μετά ο Κρόνος σκότωσε τον ουρανό, είναι άλλη δυναστεία θεών. Αλλάξαν οι Έλληνες θρησκεία μας Κίνα τα παλιά χρόνια και από εκεί που πιστεύανε τον ουρανό πιστεύσαν τον Κρόνο. Μετά έρχονται οι άλλοι διχιλιετία Ελλήνων οι οποίοι πιστεύσαν στον Δία, ο οποίος σκότωσε τον Κρόνο, τον εξόρισε κάτω στα Τάρταρα. Εν συνεχεία έρχεται ο Απόλλωνας, ο Διόνυσος, ο Φάνης, ο Ορφισμός.
το 12άθεο και μετά φτάνουμε στο χριστιανισμό. Θέλω να πω δηλαδή ότι έτσι σε μία 15.000 χρόνια οι Έλληνες έχουν αλλάξει θρησκείες καμιά δεκαπενταριά. Δηλαδή το να πεις τώρα λοιπόν είμαι χριστιανός ή Έλληνας. Λογικά θα πρέπει να πεις ότι είμαι Έλληνας, υπό ποιαν έννοια. Ο Έλληνας είναι διαχρονική έννοια. Ο Έλληνας μπορεί να αλλάξει 50 θρησκείες, διότι τώρα είναι χριστιανός, αλλά μην αποκλείσεις ότι μετά από λίγα χρόνια ότι μπορεί να είναι... Πρόσεξε με. Κάτι άλλο. Πρόσεξε με. Μα τον χριστιανισμό, πρόσεξε. Είπες κάτι στην αρχή, ναι. Ότι αρχικά υπήρξε ο Θεός των Εβραίων. Μα τον Θεό τους, ας πούμε όπως το όρισες, στην αρχή της γενομένης συζήτησης, δεν τον κήρυξαν οι Εβραίοι στον κόσμο. Αυτός ο Θεός και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης από τους Έλληνες διδάχθηκε σε όλο τον κόσμο. Οι Εβραίοι αυτόν τον Θεό που είχαν, όχι μόνο δεν το δίδαξαν, τον έχασαν κιόλας. Και σήμερα πιστεύουν στην Τωρά, στα βιβλία των Ραβίνων. Δηλαδή καμία σχέση δεν έχουν με τον Θεό της Παλαιάς Διαθήκης, άσε γιατί τους πήρε την Κιβωτό, άσε γιατί έπαψαν να είναι περίσσιος λαός, αλλά ούτε και οι ίδιοι ποτέ δεν κήρυξαν αυτό το Θεό σε όλο τον κόσμο. Από τους Έλληνες πάλι, πρόσεξε, από τους Έλληνες κηρύχθηκε όχι μόνο το Ευαγγέλιο και ο Χριστός σε όλο τον κόσμο. Και όλοι οι Σλάβοι και οι Σλαβικές χώρες και οι φυλές. Σύμφωνοι. Από την Ελλάδα, από το Βυζάντιο Σύμφωνοι. Πήραν. Δηλαδή Σύμφωνοι. Ο χριστιανισμός σε ολόκληρο τον κόσμο πάλι από την Ελλάδα ξεκίνησε και δρεώθηκε. Βλέπεις λοιπόν ότι ο Θεός πάλι τους Έλληνες διάλεξε για να διδάξει αυτή τη διδασκαλία, η οποία ήταν κατά εμάς, όπως πιστεύουμε, έτσι, η απόλυτη αλήθεια. Θέλω να σου πω για το εξής τώρα. Εγώ δεν είμαι μαρξιστής, ούτε και εσύ νομίζω ότι είσαι. Όχι, δεν είμαι. Όμως, όχι, γιατί... πιστεύεις ότι λίγο οι θρησκείες όλου του κόσμου είναι λίγο το όπιο, το όπιο των λαών που είχε πει ο Μαύρος ο Μάρξ. Δηλαδή, σου είπα, δεν είμαι, αλλά δεν έχει λίγο αλήθεια ο Μακαρίτης, ότι όπιο... Έχουν το όπιο να κοιμίζουν λίγο το λαό για να έρχεται η εξουσία η πολιτική πλέον να κάθεται στο σβέρκο του. Βοηθάει η θρησκεία, όπως τα ξέρουμε αυτά, στα κράτη τα κάτω της Ινδίας, του Περσία, Ιράν κλπ. Έρχεται λίγο η θρησκεία, το να αποκοιμίζει καλά, του κάνει την ένεση με το όπιο της θρησκείας και μετά έρχεται η πολιτική εξουσία, δηλαδή το δίδυμο αδερφάκι και κάθεται στο σβέρκο του λαού. Μήπως δεν το έχουμε δει αυτό παντού και στην Ελλάδα. Εκεί με το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών στη Χούντα και τώρα λίγο, μήπως είχε λίγο δίκιο ο Μακαρίτης, λίγο ή πολύ, μην του δώσουμε πολύ δίκιο, λίγο μήπως είχε. Ένα ερώτημα είναι αυτό, θα σου απαντήσω. Θέλω να μου απαντήσεις, ναι, μήπως λοιπόν και οι θρησκείες όλες, για όλες τις θρησκείες λέω, μήπως δεν είναι λίγο μακριά. Όχι, δεν είναι καλός Θεός. Εκείνος ο δικός μου είναι ο καλός Θεός. Δεν είναι καλός εκείνος ο προφήτης, ο δικός μου είναι καλός. Δεν είναι καλή εκείνη η Εκκλησία, η δική μου είναι καλή. Όλες οι θρησκείες δεν μας θυμίζει λίγο αυτό. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, Νέα Δημοκρατία Πασόκ και ούτω καθεξής. Και κάτι άλλο ακόμα. Θέλω να πω το εξής τώρα. Για τον πατέρα εκεί που μας είπε την ομιλία του στην Εκκλησία. Δεν είστε κάποια διάλεξη. Ναι. Να σου πω κάτι, ξέρεις τι βλέπω εγώ, ότι άλλο η θεωρητική υπόσταση μιας θρησκείας και άλλο η εκμετάλλευση που κάνουν οι θρησκείες και λέει δώσ' μας 500.000 για να σε θεραπεύσουμε. Που λένε οι βουδιστές ας πούμε ή η μέθοδο Σίλβα, άφησουμε να σου πω που καταλήγω. Να μην όμως μονοπολίσουμε τον χρόνο. Όχι, γιατί υπάρχουν πολλά τηλέφωνα και ήδη παραπονούνται. Σε εκτιμώ, σ' αγαπώ, σε δίνω χρόνο να αναλύσεις κάποια πράγματα. Μια κουβέντα σου λέω μόνο και τελειώνω, δεν κάνω κατάκριση. Πράγματι εκμεταλλεύονται οι γκουρού, οι βουδιστές, αυτοί με τη μέθοδο Σίλβα κλπ. Συμφωνώ απόλυτα με τον πατέρα, πράγματι εκμεταλλεύονται και μαζεύουν λεφτά. Αλλά αυτό δεν πάει να πει τώρα ότι θα καταργήσουμε τη θρησκεία, το θεωρητικό υπόβαθρο του βουδισμού, επειδή μερικοί εκμεταλλευτές έρχονται εδώ και μαζεύουν λεφτά. Γιατί μην ξεχνάς ότι και εμείς οι χριστιανοί μαζεύουμε λεφτά, γιατί παίρνουμε τη ζώνη της Παναγίας και δεν καταλαβόμαστε. Αυτό δεν σημαίνει ότι φταίει η Παναγία, ούτε όταν στην Αγία Παρασκευή στα Τέμπη, άμα έχεις πάει, πέφτουν τα τσουβάλια τα λεφτά και τσακώνονται στη Λάρισα οι παπάδες για την Αγία Παρασκευή. Θα σου απαντήσω σε όλα αυτά. Θα σου απαντήσω. Επομένως, λοιπόν, επειδή μαζεύουν λεφτά οι παπάδες στην Αγία Παρασκευή, θα καταργήσουμε τη χριστιανική θρησκεία, δεν είναι καλή. Επειδή οι κουρού μαζεύουν λεφτά, θα πούμε ότι ο βουδισμός δεν είναι καλός. Μη συγχαίωμα, θέλω να πω τα πράγματα. Θα σου απαντήσω. Και κάτι άλλο. Λέει ότι είπε ο πατέρας εκεί στην ομιλία του ότι και ακόμα μας πουλάνε παραμύθι ότι θεραπεύουν οι γκουρού οι διάφοροι. Μα εμείς δεν θεραπεύουμε. Παίρνουμε το κεφάλι του παπά πάνω από το κεφάλι, ευλογούμε, ευχαίρουμε
Εντάξει, έχεις κάνει, πολλές ερωτήσεις. Άσε με, κλείσε να σου απαντήσω γιατί πρέπει να προηγηθεί. Εντάξει. Συγγνώμη και σε ευχαριστώ που με ανέχτηκες. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Είναι σημαντικά τα ερωτήματά σου. Θα σου απαντήσω. Παρακαλώ, να μην δεχτούμε άλλη γραμμή μέχρι να απαντήσω γιατί δεν θέλω να μείνουν. Έχω μια γραμμή. Αν είναι από Πάτρα, παρακαλώ, με ακούτε. Μάλιστα. Από Πάτρα παίρνετε. Καλησπέρα σας. Αν έχετε την καλοσύνη, μένετε λίγο να δώσω κάποιες απαντήσεις για να μην μένουν να απάντητε τα ερωτήματα. Καλώς. Ευχαριστώ. Μείνετε στη γραμμή σας, έτσι. Λοιπόν, καταρχάς να πω το εξής. Ότι οι θρησκείες, έλεγε ο Μάρξ ότι είναι το όπιο του λαού. Σίγουρα υπάρχουν δεκάδες θρησκείες. Κανείς δεν απαγορεύει οποιοδήποτε να πιστέψει σε οτιδήποτε και σε οποιονδήποτε. Όμως υπάρχει και κάτι άλλο. Ότι κάθε θρησκεία εκφράζει μια αλήθεια. Όμως δεν μπορεί να υπάρχουν πολλές αλήθειες. Κάποια είναι ψέματα και κάποια είναι αλήθεια. Το θέμα είναι ότι επειδή πλεονάζουν τα ψέματα, δεν σημαίνει ότι ως έννοια καταργούμε και την αλήθεια. Διότι τότε, εάν αυτή τη στιγμή πούμε ότι επειδή ο κόσμος κινείται προς το ψεύδος, τότε δεν υπάρχει αλήθεια. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Πάντα ελπίζουμε και την αλήθεια. Πολύ δε περισσότερο και ως έννοια και ως ελπίδα να αγωνιζόμαστε για αυτό το πράγμα. Οι θρησκείες υπάρχουν. Δεν το αφισβητεί κανείς. Ότι πλανούν, συμπαρασύρουν ή εκμεταλλεύονται ή υπόσχονται, πάλι θα το συζητήσουμε γι' αυτό. Το θέμα είναι όμως ότι υπάρχει μια αλήθεια. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι επειδή υπάρχουν πολλά ψεύδη, δεν πρέπει να ζητούμε την αλήθεια. Επειδή υπάρχουν πολλές θρησκείες, δεν πρέπει να ζητούμε τη μια θρησκεία. Το θέμα είναι όμως πώς διακρίνουμε την άλλη θρησκεία από τις ψεύτικες θρησκείες. Και αυτό είναι το σημαντικό ερώτημα. Όσον αφορά, θα μιλήσω γι' αυτό, όσον αφορά για τη θεραπεία. Η θεραπεία καταρχάς, εδώ πέρα, έχει διαφορετική ερμηνεία με τον τρόπο που προσπαθεί να εισαχθεί στους οπαδούς ή στους ελπίζοντας προς αποκατάσταση της υγείας τους. Δηλαδή, ότι μόνοι τους αυτοσυγκεντρωτικά, αυτολυτρωτικά, αυτογνωσιολογικά θα θεραπευτούν. Και αυτό είναι ψέμα. Διότι ως έννοια ο άνθρωπος είναι ατελής και υπεπερασμένος. Πώς λοιπόν του υπόσχεσαι εσύ αυτοσωτηρία, αυτολύτρωση, αυτοθέωση? Διότι το φθαρτό σώμα, η σάρκα δηλαδή, το σαρκείο που είναι φθαρτό, υπό ποια έννοια θα γίνει άφθαρτο? Ο πεπερασμένος νους υπό ποια έννοια θα γίνει πλήρης, απόλυτος και όχι και πεπερασμένος, θα πάψει να υφίσταται ως πεπερασμένος? Λοιπόν, ψεύεται ως δόγμα, ως διδασκαλία, όπως σερβίρεται τουλάχιστον. Η χριστιανική θρησκεία τι λέει? Η χριστιανική θρησκεία σου λέει ό,τι και να κάνεις σε αυτόν τον κόσμο, ό,τι και να κάνεις, εάν δεν ενδυθείς, προσέχτε, την αυθαρσία, δεν γίνεις δηλαδή Θεός κατά χάρη. Δεν μιλάει αυτοσυγκεντρωτικά, δεν μιλάει αυτολυτρωτικά, δεν μιλάει μέσα από μια αυτογνωσία. Ο ίδιος ο Θεός, ό,τι και να κάνεις, θα πρέπει να σε καλύψει, να σε ενδύσει για να γίνεις Θεός κατά χάρη και να ξεφύγεις από αυτή τη φύση της σωράς. Μισό λεπτό, μην κλείσουμε όμως τον τηλεθεατή, θα περάσουμε σαν διαφημιστικό, με ειδοποιούν. Δεν θα κλείσει ο τηλεθεατής γιατί τον παρακάλεσα, παρακαλώ να μείνει στη γραμμή. Επανερχόμεθα λοιπόν στο αρχικό ερώτημα. Βέβαια επέβαλε ο αγαπητός τηλεθεατής και άλλα ερωτήματα, απλώς στο συγκεκριμένο ερώτημα της θεραπείας. Πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Καταρχάς ο Χριστός ήρθε σε αυτόν τον κόσμο όχι για να θεραπεύσει τους ανθρώπους από όλα αυτά τα οποία περνούν μέσα από την μορφή των ασθενειών και γενικά των παθήσεων, διότι και τον Λάζαρο τον ανέστησε, ο Λάζαρος ξανακοιμήθη. Και την κόρη ανέστησε, ξανακοιμήθη. Τότε προς τι? Το θαύμα έχει την έννοια της πίστεως, δηλαδή να πιστέψει ο άνθρωπος για να σώσει την ψυχή του. Και βλέπουμε και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, το οποίο έχω αναφέρει πολλές φορές. Ότι πολλοί μπορεί να θεραπεύσουν, προσέξτε, το σώμα από αυτό το οποίο πάσχει, την ύλη της θωράς, το σαρκείο. Αλλά κανείς όμως δεν μπορεί να θεραπεύσει την ψυχή παρά μόνο ο Χριστός. Δεν μπορεί λοιπόν όλοι να λένε την αλήθεια, διότι μία είναι η πύλη, μία είναι η θύρα, και όποιος δεν εισέρχεται εξ θύρας και πάει από τη μάντρα είναι κλέφτης. Και φυσικά δεν μπορεί να υπάρχουν πολλές αλήθειες, μία είναι η αλήθεια. Και έχουμε πει ότι η αλήθεια είναι ο Χριστός. Όσον αφορά για τις αιρέσεις της παραχριστιανικής, έχουμε πει αυτήν την εκπομπή, είναι οι αίρεσεις είναι ανέρεσης της αλήθειας ή της αλήθειας ανέρεσης, όπως συνηθίζω να λέω. Το θέμα είναι λοιπόν ότι ο Χριστός θεράπευε για να βοηθήσει τον άνθρωπο, όπως και τον αγεννητή τυφλό, να πιστεύσει, ούτως ώστε μέσα από τη θεραπεία να αναστηθεί η ψυχή. Και βλέπετε, το μεγαλύτερο θαύμα δεν είναι η ανάσταση ενός νεκρού, διότι προσέξτε τι σας λέω τώρα, η ανάσταση ενός νεκρού είναι θέλημα Θεού.
Ενώ η ανάσταση ψυχής είναι θέλημα του ανθρώπου. Ο ίδιος δηλαδή να θέλει να σωθεί, να μεταβάλει την ψυχή του και τη ζωή του ολόκληρη και να ακολουθεί τον δρόμο που διδάσκει ο νόμος του Θεού. Γι' αυτό και είναι το μεγαλύτερο θαύμα και το πιο δύσκολο. Όσον αφορά για τις θεραπείες, σίγουρα γνωρίζουμε και από την παραβολή και από άλλες, και από άλλα χωρία του Ευαγγελίου, πώς ο διάβολος δένει το σώμα και την ψυχή. Και φυσικά βλέπουμε και τη συγκύπτωση από 18 συναπτάτη, όπως ο προαναφέρει, ότι ήταν δεμένη από τον διάβολο. Και η πίστη και η πραγματική της πίστη που είχε την θεραπεύει ο Χριστός. Της λύνει δηλαδή τα δεσμά του σώματος. Ο δε αρχισυνάγωγος, ο οποίος δεν είχε τίποτα σωματικά, βλέπετε μόνιμα πλέον και κολλασμένος, ομοιάζον και προς τον άφρον εκείνων των αγαθών, κολλάζεται χωρίς να έχει τίποτα το παθολογικό. Άρα η θεραπεία του Χριστού δεν αποσκοπεί στην αυθαρτοποίηση του σώματος, αλλά στη σωτηρία της ψυχής και της αιώνιας βασιλείας και κληρονομίας της πολιτείας του Θεού. Εκείνο λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε ότι διαφορετική θεραπεία των χριστιανών από την θεραπεία που εντός εισαγωγικών προσπαθούν μέσα από ένα δελεασμό θαυματουργίας να εντυπωσιάσουν. Και γι' αυτό και βλέπετε όλα τα έργα του σκότους περισσότερο επιδίδονται σε πράξεις εντυπωσιασμού και θα έλεγα θα μπορούν με τις πραγμάτικες όπως οι έμποροι στα παζάρια τα παλιά, παρά έχουν κάποιο επικοδομητικό ρόλο και στόχο να επιτελέσουν. Και όσον αφορά για το αν είναι ελεύθερος ο καθένας να πιστεύει, βεβαίως είναι ελεύθερος ο καθένας να πιστεύει, είτε το κράτος του διαβόλου, είτε των άλλων θρησκειών, είτε του χριστιανισμού. Εκείνο όμως που γίνεται εδώ είναι το εξής, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τα αγνά κίνητρα, ειδικά στη χώρα μας. Έχουν ως εγκάθετη άλλο σκοπό και πρόγραμμα. Όσον αφορά για τους πιστούς της Άπου Ανατολής, τα εκατομμύρια εκείνα του Ιουδουισμού, του Βουδισμού, έτσι, έχω να πω το εξής. Ότι οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να πιστεύουν σε αυτή τη θρησκεία. Και το πιστεύουν αγνά, δεν λέω ότι έχουν δόλο. Τώρα αν γνωρίζουν την ιστορία, την προέλευση αυτών των θρησκειών κτλ. Και το τι υπόσχονται, αυτό είναι άλλο θέμα. Είναι μια ολόκληρη συζήτηση η συμβολική των θρησκειών. Εκείνο όμως που έχω να πω είναι το εξής. Ποια είναι η διαφορά των θρησκειών εκείνων, των αγνών πιστών των θρησκειών εκείνων έναντι της αγνής θρησκείας και πίστης δικής μας. Όλα τα θρησκευτικά συστήματα εκείνα τι υπόσχονται. Ότι άνθρωποι, αν εξάγνηστης, αν μύθεις, εάν ακολουθήσεις, ναι μισό λεπτό, αυτό το δόγμα, τότε θα αυτοθεωθείς, θα αυτολυτρωθείς, θα μπεις είτε στην κατάσταση Νιρβάνα ή εκεί ή εκεί. Η χριστιανική πίστη λέει τελείως διαφορετικά πράγματα. Λέει ό,τι και να κάνεις, χωρίς ρατσισμό, η άλλη είναι κατώτερη και στους ανώτερος, ο εκλεκτός. Δεν είσαι έτερος των άλλων, είσαι ίδιος. Εάν δεν γίνεις ο υπηρέτης των άλλων, ο τελευταίος των άλλων, βασιλεία ουρανών δεν βλέπεις. Αλλά και παράλληλα, όχι αφ' αυτού, όχι μέσα από μια αυτοσωτηρία, αλλά να ενδυθείς στην αυθαρσία μέσα από τη δωρεά και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, του Θεού δηλαδή. Πρέπει λοιπόν να ξεδιαλύνουμε τα πράγματα. Λοιπόν, να περάσω στον τηλεθεατή, θα μου δοθεί ευκαιρία να ξαναπώ κάποια πράγματα. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και συγγνώμη για την καθυστέρηση. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Θέλω να κάνω μια μικρά παρατήρηση. Όχι σε αυτά που έχετε πει, μάλιστα, σε συμφωνώ που λέτε. Απλώς έχει παρατηρηθεί τώρα τελευταία στις εκπομπές σας, ναι, ένα φαινόμενο. Μάλιστα. Είναι ένας κύριος ο οποίος κατά τη γνώμη του μπορεί να είναι αρχαιολάτρης, είναι δικαίωμά του. Μπορεί να πιστεύει στον Βούδα, είναι πάλι δικαίωμά του. Μπορεί να πιστεύει στο Θεό των Ιαχωβάδων, είναι πάλι δικαίωμά του. Μάλιστα. Αλλά όμως, επειδή η εκπομπή σας είναι πολύ δημοκρατική, βλέπω ότι κάνει μια κατάχρηση της δημοκρατίας. Καλά, ζήτησε συγγνώμη. Ζήτησε συγγνώμη. Μισό λεπτό όμως. Ναι. Και στην προηγούμενη εκπομπή που είχατε τον κύριο Ευαγγελάτο, πήρε και είπε ό,τι είπε. Και σε άλλες εκπομπές που έχει πάρει, παίρνει και λέει ό,τι λέει. Βέβαια λέει τα ίδια λόγια μια ζωή. Δεν έχει πει τίποτα διαφορετικό. Καλά, μην το κρυφτεί, γιατί εντάξει, πες τη γνώμη σας, αλλά για μην δηλαδή του κάνουμε μια επίθεση επειδή διαφωνεί μαζί μας. Ότι μονοπολεί λίγο το χρόνο, ναι, εντάξει, αλλά για τις απόψεις του. Εντάξει, διαφωνούμε, αλλά όχι γιατί διαφωνούμε. Πρέπει να του κάνουμε και επίθεση, έτσι. Θέλω να πω ότι πρέπει να συμφωνούμε. Είναι αυτός ο κύριος να παρουσιαστεί, τι λέω. Και εγώ διαφωνώ μαζί του, το έχω δηλώσει βέβαια και το ξέρει. Και εκείνος διαφωνεί μαζί του. Να μας πει τις απόψεις του, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή για αυτόν τον κύριο δεν έχω καταλάβει τι πιστεύει. Γιατί μία μας λέει ότι πιστεύει στους αρχαίους θεού του Ολύμπου, μία μας λέει ότι πιστεύει στο Θεό των Ιαχωβάδων, μία μας λέει ότι πιστεύει στο Θεό του Βουδισμού, στους συντεριστές. Μπορεί σε καμιά άλλη εκπομπή να μας πει ότι πιστεύει και στον άρχοντα του σκότους. Καλά, είναι δικαίωμά του, εντάξει, δεν είπαμε τίποτα. Αλλά όμως μην κάνει τόση μεγάλη κατάχρηση και μονοπολεί στην εκπομπή. Γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλοι τελετές που μπορεί να θέλουν ό,τι θέλουν τη γνώμη τους. Γιατί αυτό έχει παρατηρηθεί από το ίδιο το κειμενό. Μόλις θα τελειώσετε την εισήγησή σας σε κάποιο θέμα,
Ή μόλις θα έχετε κάποιο φιλμάτι να προβάλλετε ή θα είτε κάποιο τελεσμένο, δεν θα προλάβουμε να τελειώσει η εισήγηση ή το φιλμάτι, αμέσως ακούμε τα δικά του. Είναι δικαίωμά του βέβαια, αλλά είναι λιγάκι ενοχλητικό, κατ' εμέ δηλαδή, να παίρνει συνέχεια και να λέει τα ίδια πράγματα. Εάν θέλει αστεί μαζί σα, πιστεύω ότι θυμάμαι πολλέ φορέ τι εκπομπέ σου να έχετε καλέσει. Δεν του έχετε αρνηθεί να μην το κάνει. Σε κανένα δεν αρνούμε εγώ να καλέσω, ποιο είναι το πρόβλημα. Δεν σε κανένα δεν έχετε καλέσει. Και να έρθει σε αυτό το θέμα. Όσο για το άλλο ήθελα να πω μία μόνο κουβέντα και να κλείσω, ότι η διαφορά του χριστιανισμού από όλε τι άλλε θρησκείε, από όλε τι αιρέσει, από όλε τι οργανώσει κλπ. Είναι το εξή. Σε λιγάκι θα γιορτάσουμε ένα μεγάλο γεγονός. Θα γιορτάσουμε το γεγονός των Χριστουγέννων. Δηλαδή ότι ο ίδιος ο Θεός γίνεται κατά σάρκαν άνθρωπος. Δηλαδή ότι ο Θεός ο ίδιος αποκαλύπτεται μόνος του στον άνθρωπο. Ενώ όλες οι άλλες θρησκείες ψάχνουν να βρουν το Θεό. Αυτή είναι η διαφορά του χριστιανισμού. Η βασική διαφορά. Έτσι, η πρώτη διαφορά. Γι' αυτό λέμε ότι ο άσαρκος, ο άχρονος παίρνει και χρόνο, παίρνει σάρκα, παίρνει μορφή και γίνεται άνθρωπος. Βέβαια, όπως είπατε, για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Παρακαλώ. Μ' ακούτε. Μάλιστα. Και εγώ θέλω να πιστοποιήσω, να ασπάζω με αυτά που είπε ο τελευταίος. Ότι ο πρώτος είναι δάσκαλος παραπλανήσεως. Δεν το καταλαβαίνετε. Και μας συνειδητοποιεί στα τηλέφωνα ή στην καρέκλα να καθόμαστε να σας ακούμε. Συγγνώμη, βέβαια, είμαι μιλιάκι επιθετικός, αλλά πώς να το κάνουμε αλλιώς. Έτσι είναι. Αυτές οι ερωτήσεις που κάνει είναι παραπλανήτικες. Σας φάει το χρόνο. Αυτός ο προηγούμενος. Λοιπόν, είναι βαλτός με ένα λόγο. Είναι από το κύκλωμα το οποίο ξέρετε και ο οποίος σας κατηγόρησε πριν από μερικές μέρες. Δεν πήρατε μια θέση πάνω σε αυτό. Τι πει πράγμα. Γιατί βγήκε ένας δημοσιογράφος του σταθμού που κοντεύει να τον κατατήσει μπάχαλο το σταθμό και παρουσίασε μια κασέτα εκεί πέρα και επανάληψη κατά επανάληψη και το ίδιο πράγμα και τα ίδια πράγματα. Ο καθένας βέβαια κρίνεται με αυτά που κάνει, με αυτά που λέει και πιστεύω εκείνη η γνώμη έχει την κρίση να βλέπει, να ακούει και να κρίνει. Ναι, και... αλλά εμείς που τα βλέπουμε έχουμε μια στοιχειώδη... Κοιτάξτε, μια στοιχειώδη νόηση. Πέρα από μια αντιπαράθεση διαλεκτική... Ο επιχειρηματίας του σταθμού δεν βλέπει ότι αυτός ο δημοσιογράφος είναι επιζήμιο για το σταθμό και μας τον βιτρινάρει και στις ειδήσεις. Μας φέρνει αναγούλα τέλος πάντων. Πού να το κάνουμε, βγαίνουμε από τα όρια και φτάνουμε στο οργίζεστε και μην αμαρτάνετε που λένε. Λοιπόν, εμείς σεβόμαστε το σταθμό, αλλά και ο ιδιοκτήτης ή ο επιχειρηματίας που αυτό λένε, πρέπει να σεβαστεί και εμάς. Συνείδηση έχουμε και εμείς, φιλότιμοι έχουμε και εμείς, Έλληνες είμαστε και εμείς, Ορθόδοξοι είμαστε και εμείς. Χρειάζεται λιγάκι ένας φραγμός. Είναι ένα κύκλωμα που πολεμάει και την Εκκλησία και το σταθμό και την συνείδηση δική μας. Κάπου πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Με καταλαβαίνετε. Εγώ μπορεί να έχω και εγώ προσωπικά παράπονα, αλλά προσέξτε τι γίνεται. Το θέμα είναι ότι δεν μπορώ να πάρω θέση, τουλάχιστον που παρώ, για ένα λόγο. Ότι μη φανώ μικρόψυχος αρχικά και δεύτερον ότι εγώ γενικά στις ιστορίες του παρελθόντος δεν θέλω να επανέλθω, διότι είναι άλλος ο ρόλος μου και ο στόχος μου σε αυτή εδώ την εκπομπή. Εάν συμφωνώ ή δεν συμφωνώ, δεν θα μπορέσω να το πω αυτή τη στιγμή, όχι γιατί φοβάμαι, απλώς γιατί δεν θέλω να κάνω κατάκριση της θέσεώς μου. Ναι. Πιστεύω όμως, έστω και αν ακούγεστε μόνο εσείς αυτό το φράζετε, ότι εάν είναι κάποιος αρεστός σημεί, αυτό το κρίνει ο κόσμος και μπορεί και από έναν γκάλωπ να βγει. Δεν μπορώ να το πω εγώ. Ναι, βέβαια... αλλά δεν είναι ξέφραγκο απελί, ούτε ο σταθμός ούτε η συνείδηση δική μας να την προσβάλλει, αν τη λερώνει ένας... είναι επιζήμιος άνθρωπος, είναι επιζήμιος, πώς να το κάνουμε. Εάν έχετε κάποια παράπονα, πάρετε τον κύριο Βαρδαλαχάκη, τον ίδιο για... Όχι, εγώ απευθύνομαι, εγώ δεν γνωρίζω Βαρδαλαχάκη ούτε άλλον. Εγώ βλέπω εσάς, κύριε Κουτρουμπέλη, και ακούω και βλέπω και το σταθμό. Εάν νομίζει ο επιχειρηματίας ότι είναι τόσο πολύτιμος και αντικατάστασης αυτός ο δημοσιογράφος, ο παρουσιαστής, τι είναι εκεί πέρα, να το ξεκαθαρίσει τη θέση και να μας πει, ξέρεις, ο σταθμός είναι του Α ή του Β, δεν είναι δικός μου. Ο σταθμός είναι σαν δημόσιος χώρος, εφόσον έρχεται σε επικοινωνία με τόσο κόσμο. Πάω εγώ την ευθύνη της εκπομπής μου, με ενδιαφέρει που με βλέπετε και ακούγετε και ενημερώνεστε. Δεν μπορεί μέσα στην κουζίνα να μαγειρεύεις φαγητό και να φτιάξεις και άλλα, να μην τα κατονομάσουμε. Αυτό δεν είναι, κοιτάξτε, δεν είναι σωστό. Όταν εφράζεις την αλήθεια, πιστεύω ότι έχεις εχθρούς. Λοιπόν, δυστυχώς,
Δεν θέλω να αναφερθώ, έχω πολλούς εχθρούς. Λοιπόν, μη μου θυμίζετε τώρα τους εχθρούς μου, γιατί προσπαθώ και εγώ μέσα από τα πάθη μου να τους ξεχάσω, όποιοι και αν είναι, όποιοι και αν ανήκουν, για να οικοδομήσω ψυχές, έτσι όπως και εγώ τουλάχιστον θεωρώ, χωρίς να περαιτρέπομαι ή τουλάχιστον να βγαίνω μέσα από τα ήδη κοιταριστά των παραδόσεών μας. Δηλαδή, εμείς προσπαθούμε να είμαστε, έστω, μην το λέμε για τον εαυτό μας ή για κάποιον άλλον, ότι μεγαλόψυχοι, αλλά τα βγαίνει αιρέσει και κατηγορεί το ράσο που φοράει, κατηγορεί το μοναχισμό. Δεν είναι εμείς αδελφοί αυτοί. Τι αντιπροσωπεύει. Τι αντιπροσωπεύει. Ένα σάβανα φέρει 24 ώρες το 24ωρο και αυτό δεν το τιμά. Και βγαίνει και κατηγορεί τον αδερφό του. Πώς να τον πιστέψει ο άλλος. Βγαίνει ο δημοσιογράφος στο σταθμό και κατηγορεί τον σταθμό τον ίδιο γιατί τον προσβάλλει. Λερώνει την παρουσία του. Πώς το λένε. Βγαίνουν άλλοι. Κι άλλοι είναι κι άλλοι. Είναι κύκλωμα ολόκληρο. Αυτό που πολεμάει την Πάτρα. Θα είναι απαράδεκτο. Πρέπει να κάπου να σταματήσουν. Οι ιδιοκτήτες εφημερίδων, η Μητρόπολη και τα ανακατεύουν όλα μαζί για να πάρουν θάρρος και να πάρουν δύναμη. Αυτά είναι απαράδεκτα. Δεν περνάνε στον 20ο αιώνα. Ούτε ο άλλος που είπε, όποιο Θεό και αν πιστεύεις και κυνηγάς την αλήθεια και αυτή η φιλοσοφία. Η φιλοσοφία των Ελλήνων επέτρεψε στη χριστιανική θρησκεία να ξεπλουτίσει όλο τον κόσμο. Ή ανόητος είναι, ή με συγχωρείς κύριε Κουτρουμπέλη, αλλά ή ανόητος είναι, ή θέλει να μας προσφέρει ή να μας πασάρει, ας πούμε, ανοησίες, ή... Πιστεύω πως ανόητος είναι ότι είναι βαλτός. Επιτρέψατε μου να πω πως ανόητος δεν είναι, αλλά προσπαθεί να προσαρμόσει με τα δικά του μέτρα κάποια στοιχεία αιτιολόγησης. Να μην επανέρχονται. Να είπεις, εντάξει κάνουμε υπομονή, εντάξει κάνουμε υπομονή, αλλά μην επανέρχονται. Και έτσι ζημιά στο σταθμό κάνουν και στην συνείδηση δική μας κάνουν. Καληνύχτα, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ακούγεται και παράπονα, βέβαια την ευθύνη την έχουν άλλοι, άλλων εκπομπών υπεύθυνοι. Εγώ δεν έχω να κάνω κάποιο σχόλιο σε αυτό. Παρακαλώ. Ναι. Μάλιστα, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας. Μάλιστα. Θα ήθελα να πω κάτι. Παρακολουθώ την εκπομπή σας πάρα πολύ καιρό. Έχω προσπαθήσει αρκετές φορές να πάρω τηλέφωνο. Μάλιστα. Δεν μπόρεσα βέβαια να πάρω τηλέφωνο, έτυχε απόψε να πάρω. Σκέφτομαι αυτή τη στιγμή, στον 20ο αιώνα που ζούμε, γιατί να ασχολούμαστε με τέτοια πράγματα, με θρησκείες και πράσινα άλογα και να μην ασχολούμαστε με κάτι άλλο. Την αγάπη δεν μπορούμε να τη βρούμε μέσα από τη θρησκεία. Μπορούμε να την εκφράσουμε μόνοι μας. Χωρίς να θέτουμε θεούς πάνω από το κεφάλι μας. Χωρίς να βάλουμε τη βουδισμό, τη χριστιανισμό, τη μωμεθελισμό, τη βραχμανισμό, τη καμία άλλη θρησκεία. Είναι αδύνατο να εκφράσεις αγάπη, κύριε μου. Θα σας πω γιατί. Θέλετε να με ακούσετε. Ναι. Και να ακούσω και το σχόλιο σας μια και το φύγετε. Καταρχάς, ο άνθρωπος είναι επαθής. Κάθε άνθρωπος, όπου και να ανήκει. Η διαφορά μεταξύ ενός επαθούς και απαθούς, διότι απαθής δεν υπάρχει άνθρωπος, όλοι είμαστε επαθείς. Τι γίνεται όμως. Ο άνθρωπος ο οποίος εναποθέτει μέσα στην ορθόδοξη θρησκεία, προσέξτε, ή στο ορθόδοξο δόγμα, το θέλημά του, αυτό είναι το μεγάλο μυστικό της ορθοδοξίας, το θέλημά του, το εγώ του δηλαδή. Μόνο αυτός μπορεί να αγαπήσει. Γιατί. Γιατί πλέον αποκτά μέσα από την... μέσα από τις εντολές του Θεού και την υπακοή προς εντολές του Θεού, την ταπείνωση εκείνη που επιβάλλει ο Θεός. Και μέσα από την ταπείνωση εκείνη έρχεται και η δωρά του Θεού. Μπορεί πραγματικά να αγαπήσει απαθώς. Έχετε ακούσει για την ευαγγελική αγάπη. Καμία σχέση δεν έχει η ευαγγελική αγάπη με τις αγάπες του κόσμου. Δηλαδή, ούτε φθονεί, ούτε ζήλει, ούτε υπερπερεύεται. Δεν έχει σκοπιμότητα. Ενώ οι άλλες αγάπες αγαπάς γιατί είσαι ερωτευμένος. Αγαπάς γιατί παίρνεις. Αγαπάς γιατί σου δίνουν. Αγαπάς γιατί σε ικανοποιούν. Και γενικά όλος αυτή είναι η διαφορά. Ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να αγαπήσει εάν πραγματικά δεν τον επισκιάσει χάρη του Θεού. Μπορεί να αγαπήσει κατά κόσμον παθολογικά, μέσα από την παθολογική αγάπη. Αλλά όχι την πραγματική, την άδολη αγάπη. Μόνο με τη δωρά του Θεού επιτυχάνεται η πραγματική αγάπη, η άδολη αγάπη. Αυτή είναι η διαφορά μας. Παρακαλώ. Για πέστε μου κάτι σαν σε αυτό, αν έχετε να σας ακούσω. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πούμε να πάνω σε αυτό το θέμα τώρα που μου μιλάτε, ας πούμε, είναι κάτι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος, πέραν από τις θρησκείες, να μπορεί και μόνος του. Μα εδώ είναι το θέμα. Να σέβεται τον άνθρωπο, να σέβεται τον άλλον άνθρωπο χωρίς να έχει καμία. Το θέμα είναι, μπορεί όμως. Μπορεί. Όταν κύριε μου, όταν μια σας αρέσει μια κοπέλα και είστε ερωτευμένοι, τι σημαίνει ερωτευμένος. Μια. Γιατί το λέτε αγάπη. Η επιθυμία. Εγώ αυτή τη στιγμή μπορώ να δω μια κοπέλα στον δρόμο και να είναι ωραιότατη και να την επιθυμήσω. Αυτό σημαίνει ότι την αγαπώ κιόλας. Όχι, είναι επιθυμία. Άρα μπορεί να είναι και νοσηρή επιθυμία και διστραμμένη επιθυμία. Άρα δεν είναι αγάπη. Μισό λεπτό, πώς έχουμε σύγχυση των συναισθημάτων που τα ορίζουμε ως αγάπη. Τα πάθη δηλαδή τα λέμε αγάπη. Την άκρατη επιθυμία, την ακατανίκητη επιθυμία, δεν σημαίνει ότι είναι αγάπη. Επειδή την βαφτίσαμε αγάπη. Λοιπόν, οποιαδήποτε κοπέλα λοιπόν, ένας συμπαθής άνθρωπος, ένας αρκολάτρης ή ένας φιλίδωνος, μπορεί να το βαφτίσει αγάπη. Είναι όμως
με την αγάπη αυτή που ορίζουμε ως έννοια, έχει σχέση με την ευαγγελική αγάπη, με την άδολη αγάπη, την πραγματική αγάπη του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπο? Όχι, αγαπητέ. Όταν πάρουμε βάση. Μόνο αυτό δεν καταλάβατε. Όχι, δεν μπορούμε να το κάνουμε έτσι. Όταν πάρουμε όμως βάση άνθρωπο προς άνθρωπο, υπάρχει αγάπη τελείως διαφορετική. Μα αφού υπάρχει πάθος. Κάθε άνθρωπος. Πάθος από έναν άνθρωπο σε άνθρωπο ή πάθος από έναν άντρα σε μια γυναίκα. Έχετε γνωρίσει απαθή άνθρωπο? Ναι, πάρα πολλούς. Μου φαίνεται ότι δεν ξέρετε την έννοια του όρου απαθής. Απαθής ξέρετε τι σημαίνει? Ότι δεν τον ενδιαφέρει για τίποτα. Όχι. Απαθής είναι χωρίς πάθος, κύριε μου. Δηλαδή. Απαθής. Α, τέτοιου είδους απάθη. Μάλιστα. Απάθη, απαθής, όχι. Γιατί υπάρχει και απαθής. Απαθής, απαθής. Όλοι είναι απαθείς και εσείς λέτε ότι αν σας ρώτησα αν έχετε γνωρίσει κάποιο απαθή. Δεν υπάρχει άνθρωπος απαθής. Κανείς δεν είναι απαλλαγμένος από πάθη. Αυτός είναι ο γνώστος του χριστιανού. Να απαλλαγούμε από τα πάθη μας. Και γι' αυτό ο χριστιανισμός είναι και ειδικά η Ορθοδοξία. Επειδή ποιο είναι το μεγάλο μυστικό της. Σου λέει δεν μπορείς να αγιάσεις, να γίνεις καθαρός, να βγάλεις το ρήπο της καρδιάς σου, τη βρωμιά της καρδιάς σου, εάν δεν αποθέσεις το θέλημά σου. Το θέλημα τι είναι, το εγώ σου. Το θέλω εκείνο, θέλω χρήμα, θέλω μερσεντές, θέλω γυναίκες, θέλω εκείνο, θέλω τ' άλλο. Λοιπόν, γι' αυτό και βλέπετε οι ασκητές, πού πάλεψαν, με τη φύση τους πάλεψαν. Ναι, αλλά εγώ βλέπω μέσα από τη θρησκεία υπάρχουν άνθρωποι που πεινάνε και οι εκκλησίες ζητάνε χρήματα. Άρα λοιπόν, να το λάθος σας. Κρίνετε λοιπόν την ευαγγελική αγάπη μέσα από την νοσηρότητα των προσώπων έχουν σκοπό και δόλο για αυτό το οποίο κάνουν. Άρα λοιπόν δεν κρίνεται η εκκλησία, κρίνονται κάποια μέλη νοσηρά της εκκλησίας. Προσέξτε, ακούστε να σας πω κάτι. Όχι, μισό, επιτρέψατε μου γιατί έχω ένα ανοιγμό και μετά θα μισώ όσο χρόνο θέλετε. Ακούστε με. Όταν κρίνουμε ένα χώρο, δεν κρίνουμε τον βουδιστή το μεμονωμένο να την πιστεύει, ούτε τον κουτρουμπέρι σαν ορθοδοξιανός. Διότι αν αυτή τη στιγμή κρίνετε την ορθοδοξία μέσα από μένα, την αδικείτε την ορθοδοξία. Όπως και μέσα από ένα βουδιστή τον βουδισμό. Αλλά από το δόγμα και γενικά μέσα από αυτές τις πανάρχες αλήθειες, αν έχει, που εκφράζει. Γιατί καθένας λέει ότι εκφράζει τις αλήθειες. Λοιπόν, συγκριστικά κάνεις την επιλογή σου. Αυτό κρίνεις. Όταν λοιπόν μιλάμε για χριστιανισμό και μιλάμε για ορθοδοξία, δεν μιλάμε πώς πιστεύει ο καθένας ορθόδοξος, αλλά τι λέει το Ευαγγέλιο, τι λέει η παράδοση Εκκλησίας, τι λένε οι πατέρες. Έτσι κρίνουμε την Εκκλησία. Αν κρίνουμε την Ορθοδοξία από τους χριστιανούς, συγχωρέστε με, θα σας απογοητεύσω. Και εγώ απογοητευτικά θα μιλήσω. Θα ήθελα και εγώ να σας ζητήσω τη γνώμη σας πάνω σε κάτι. Πριν από λίγο καιρό κυκλοφόρησε κάποιο φυλάδιο. Μάλιστα. Από την Ιερά Μονή. Έξω από τη σκάλα ναυπακτίας. Ναι. Κάποιος πάτερς Σπυρίδωνας ναι. Ζήταγε να μαζέψει, ας πούμε, επειδή λέει ο βάδες μαζέψανε αρκετά χρήματα, δεν ξέρω σε πεντοχίλιαρα αρκετά, ζήταγε να μαζέψει, ας πούμε, χίλια ορθόδοξα πεντοχίλιαρα. Εγώ δεν μπόρεσα να καταλάβω τη λέξη ορθόδοξα πεντοχίλιαρα. Δηλαδή κάπου, ας πούμε, υπάρχει και μια παραπλάνηση και μέσα από αυτό. Τώρα, και αυτό είναι πραγματικότητα. Το φυλάδι βάζει... μπορεί να το ζητήσετε από τους ίδιους να το πάρετε. Εγώ δεν το έχω βέβαια στα χέρια μου, αλλά εάν το έχει κάποιος φίλος μου μπορεί να το ζητήσω και να σου στείλω φωτοτυπία. Εγώ δεν γνωρίζω το σκεπτικό του ανθρώπου, αλλά και ακόμα είτε αρνητικό είτε θετικό είναι, αυτό δεν ορίζει το χώρο που λέγεται ορθοδοξία. Εγώ θα σου πω όμως ένα πράγμα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μήνυση, μάλλον μηνύσεις, σειρά μηνύσεων κατά του κ. Βακύπουλου. Καλός ή κακός, αυτός ο άνθρωπος βάλεται. Φανταστείτε όλοι οι Ορθόδοξοι να ξεσηκώνονταν και να κάνουν μηνύσεις στους μάρτυρες του Ιεχωβά που του αποκαλούν την πίστη τους πόρνη και την εκκλησία πόρνη. Και να ζητάει ο καθένας, ας πούμε, από 5 και 10 εκατομμύρια. Δεν θα τους έφτανε ο προϋπολογισμός της Αγγλίας. Αλλά δεν θέλω να μείνω εκεί. Θέλω να δείτε δεν το σκεπτικό. Δεν βάζουμε αυτό που σας είπα, υπόψη. Τι είπατε? Άθιος τελείως, το λέω. Τι είστε? Άθιος. Δογματιστής δηλαδή κι εσείς? Όχι, δεν είμαι δογματιστής. Δεν κατάλαβα. Ακούστε κύριε μου, για να πείτε ότι. Ό,τι βλέπω. Για να. Τι πιστεύετε? Ό,τι βλέπω. Ό,τι βλέπετε πιστεύετε. Ό,τι βλέπετε πιστεύετε. Ακούστε με αγαπητέ μου. Υπάρχουν χιλιάδες πράγματα που τα βλέπετε και όμως τα πιστεύετε. Την ακτινοβολία την παραδέχεστε. Ή τις ακτινοβολίες. Ακτινοβολία τι εννοείται? Πάση μορφής ακτινοβολίες. Ακτινοβολίες εκπέμπει και ο τώρα και ο ηλεκτρισμός και ο μαγνητισμός και τα παγκόσμια ηλεκτρισμικά κτλ. Εσείς τις είδατε τις ακτινοβολίες ή από την επιστήμη δεχθήκατε τα αποτελέσματα επιστημονικά? Διότι τουλάχιστον πάρα πολλά πράγματα τα έχουμε δεχθεί χωρίς να τα έχουμε δει η ίδια σώμαση. Ακόμα και το πλανητικό σύστημα και τους γαλαξίες και γενικότερα όλο το ηλιακό σύστημα δεν το έχουμε δει η ίδια σώμαση, όμως το δεχόμεθα, διότι η περιγραφή αστρονόμων και επιστημόνων της αστροφυσικής το ορίζουν και μάλιστα με πάρα πολύ χαρακτηριστικό τρόπο επιστημονικό έχουν γίνει και μετρήσεις μέσα από τα έτη φωτός των ηλιακών συστημάτων σε τι απόσταση είναι. Όλα αυτά βέβαια άλλοτε κατά προσέγγιση, άλλοτε κατά ακριβή τρόπο. Αυτό δεν σημαίνει επειδή τα έχουμε δει, δεν τα αποδεχόμεθα. Ναι, γι' αυτό αλλά κάπου πρέπει, προσέξτε. Το θέμα όμως που σας είπα, για να μην ξεμακραίνουμε,
Όταν λέει είμαι άθεος κάποιος, είναι δογματιστής. Ξέρετε γιατί? Γιατί έχει πάρει θέση και δέχεται ότι δεν υπάρχει Θεός. Και μόνο ότι δεν υπάρχει Θεός, χωρίς καν να το έχετε αποδείξει δεν υπάρχει Θεός. Όσο δύσκολο είναι, αγαπητέ μου φίλε, να αποδείξει ότι υπάρχει Θεός, τόσο δύσκολο είναι να αποδείξει ότι δεν υπάρχει Θεός. Και αν θέλεις, κάνουμε μια αντιπαράθεση. Να σου κάνω ερωτήσεις και να μου απαντάς. Όχι, θα σας πω κάτι. Και στην Αγία Γραφή, αν πάρουμε στην αρχή που λέει στην Παλαιά Διαθήκη, τη λέξη Θεός δεν τη λέει με τη λέξη Θεός, τη λέει με τη λέξη Ελοχήμ, που είναι πληθυντικός αριθμός και σημαίνει Θεή. Και την έχουμε μετατρέψει με την μεταγλώτηση που έγινε από την αρχαία γλώσσα στην ελληνική. Αναφέρεται στα πρόσωπα της δημιουργίας πίσω με έναν άνθρωπο που μιλάει πληθυντικό. Όχι, είναι άντρες και γυναίκες. Μιλάει για τριαδικό Θεό. Αν διαβάστηκε η Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, μιλάει ούτε τρεις ένισης. Πατήριος και Άγιο Πνεύμα πάντα. Και έχει στη φιλοξενία του Αβραάμ πάντα τρεις. Ήδη κι όμοι. Λοιπόν, να είστε καλά. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο. Όχι, εντάξει, καλή. Να είστε καλά. Καλή σας. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Να είστε καλά. Αν έχετε την καλοσύνη πιο δυνατά με ειδοποιούν από το κοντρόλ, γιατί δεν ακούγεστε ευκρινώς. Μιας και το θέμα σήμερα είναι για παρεκκλησιαστικές οργανώσεις και αιρέσεις, θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια για κάποιους όρους, οι οποίοι αναφέρονται πολύ συχνά τελευταία στα μέσα ενημέρωσης, όσον αφορά τους Σούφι και τους Ρούμι. Μάλιστα. Αυτή είναι η απορία μου. Και δεύτερον, θα ήθελα να σας παρακαλέσω πάρα πολύ, εάν γίνεται και μπορείτε στο μέλλον, κάντε μια εκπομπή ανοιχτή πλέον, με εκπροσώπους του νέου ημερολογίου και του παλαιού, για να μπορέσουμε και εμείς που παρακολουθούμε τόσο καιρό και έχουμε μπερδευτεί τόσο πολύ με όλο αυτό το κυνήγι που γίνεται στο παλαιό ημερολόγιο, να καταλάβουμε. Α, συγχωρέστε με, δεν θα το κάνω. Το έκανα και άκουσα τα εξαμάξεις. Άκουσα ίδρυς και ίδρυς. Τι σατανιστής, τι εκείνο, τι πρώην μάγος, τι δεν μιλάει. Εμάς τον κόσμο, δεν μας ενδιαφέρει τι λένε οι πόλοι. Προσέξτε. Θέλουμε να ενημερωθούμε. Δηλαδή τι θέλετε να κάνω, να πάρω κάποιος με το σώρο και να σου φέρω εδώ, βγαίνουμε τι θέλω. Πνευματικότατα, πατερικότατα, θεολογικότατα. Είπαμε να έρθουμε εδώ να συζητήσουμε κάποια πράγματα. Ωραία. Και τελικά. Μπορώ να έρθω σπίτι σας κάποτε να συζητήσουμε. Βεβαίως, ευχαρίστω. Βεβαίως. Εάν σας απασχολούν θέματα πίστεως, ευχαρίστω να το συζητήσουμε. Εγώ έχω όλη την καλή διάθεση να συζητώ με όλους τους ανθρώπους. Ακόμα και αν έχω άδικο. Δεν σημαίνει ότι πάντα επειδή συζητώ και είμαι ανοιχτός ότι έχω και δίκιο. Αλλά όχι όμως να εισπράττω ύβρις επειδή κάνω πρόταση περί ανοιχτή συζήτηση. Έχω μπερδευτεί γιατί έχει τύχει να πάω στη Μονή επάνω. Και έχω μπερδευτεί τόσο πολύ που δεν ξέρω και εγώ τι γίνεται. Καταρχάς, ακούστε αγαπητοί μου, ακούστε. Θα σας μεταφέρω ένα προσωπικό προβληματισμό. Σήμερα η Εκκλησία είναι μία, αλλά είναι 100 κομμάτια. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Πάρα πολλά προβλήματα. Γιατί? Γιατί υπάρχει αποστασία, υπάρχει σύγχυση. Έχουν προσχωρήσει στον χώρο της Εκκλησίας άνθρωποι που δεν πιστεύουν. Μόνο και μόνο για το μισθό. Δηλαδή, χειροτονήθηκαν μόνο και μόνο για να εξασφαλίσουν τα προστοζήν. Και υπάρχουν βέβαια ενάρετοι άνθρωποι, έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα, γνωρίζω ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν και αγωνίζονται για το ράσο τους, για την πίστη τους, για την ορθοδοξία τους, για την εκκλησία τους, για την ενορία τους. Όμως, δυστυχώς υπάρχουν και οι κακοί, οι οποίοι βέβαια είναι οι λιγότεροι, και οι οποίοι βέβαια χαλάνε την εικόνα της εκκλησίας, και όχι μόνο τη χαλάνε, σκανδαλίζουν και κόσμο να φεύγει από την εκκλησία. Υπάρχουν βέβαια και τα προβλήματα του οικουμενισμού, τα οποία είναι επανέρεσης και είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Υπάρχουν βέβαια και τα τοπήματα από αυτά τα οποία έγιναν από το 1924. Όλα αυτά είναι πολύ σοβαρά θέματα. Και φυσικά, γι' αυτό είχα πει να γίνει μια συζήτηση, να συζητηθούν. Εκείνο όμως θέλω να πω το εξής. Είμαι πολύ στεναχωρημένος για τον εξής λόγο. Οι άνθρωποι σήμερα προσπαθούν να δεχθούν τον καθέναν, έτσι ελαφρά την καρδία, χωρίς να προσκομίζει όλα εκείνα τα επιχειρήματα, τα πατερικά, τα θεολογικά, αλλά μόνο και μόνο τις γνώμες του και τις κρίσεις του και τις, θα έλεγα, προσωπικές αναλύσεις του. Γιατί εγώ θέλω να περάσω ένα μήνυμα. Μην πιστεύετε κανέναν εάν δεν έχει αποδείξεις. Πρέπει να πιστεύουμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στην Παράδοση Εκκλησία, στους Πατέρες Εκκλησίας. Πρέπει να διαβάσουμε. Ποιος ξέρει τώρα ποιος είναι Άγιος Θεόδωρος του Δίτης. Είχα σκοπό να κάνω τις συζητήσεις, να μιλήσουμε για τους πατέρες της Εκκλησίας, να τους γνωρίσει ο κόσμος. Πώς διώχθησαν, πώς καθαιρέθησαν, τι έκαναν, πώς σύλλεχαν τους κρατούντες. Είδατε κανένα σήμερα να λέει τον Παπανδρέο, τον κύριο Παπανδρέο, τον Πρωθυπουργό της χώρας ή τον κύριο Μητσοτάκη ή το αύριο τον κύριο Εύερ, δεν ξέρω ποιος άλλος θα είναι κτλ. Ποιος να τελέξει. Δηλαδή, θέλω να πω, οι Άγιοι, αν διαβάζετε τους βίους των Αγίων και τους ανθρώπους που πραγματικά ο Θεός αντιδόξασε και δείτε τον αγώνα τους, καμία σχέση δεν έχουμε εμείς με αυτά που κάνανε εκεί. Επειδή διαβάζω πολύ. Ναι.
Και θέλω να μάθω πολλά πράγματα. Έχω φτάσει βέβαια σε κάποια διέξοδο όσον αφορά το σήμερα. Και είναι πολλά τα ερωτηματικά μου. Γι' αυτό το λόγο χρειάζομαι και εγώ να συζητήσω τουλάχιστον προσωπικά. Γι' αυτό το... Πνευματικό, δεν έχετε πνευματικό? Έχω πνευματικό, αλλά αυτή τη στιγμή δεν με ικανοποιεί και ψάχνω για κάτι άλλο. Μάλιστα. Κοιτάξτε, ο Θεός δίνει τη δυνατότητα και η Εκκλησία να βρούμε τον πνευματικό που μας αρμόζει. Αρκεί να ορθοτομεί το λόγο της έρδειας. Αν είναι κακόδοξος μέσα από αυτά τα οποία σας λέει και δεν ταυτίζονται με τους λόγους του Ευαγγελίου. Ακούστε με. Εάν δεν ταυτίζονται με τους λόγους του Ευαγγελίου, με την παράδοση της Εκκλησίας, αλλάξτε τον. Βρέστε κάποιον καλύτερο. Έχουμε όλο το δικαίωμα. Αρκεί όμως να το δηλώσουμε ότι γι' αυτό το λόγο φεύγουμε. Γιατί όχι για ντροπή των αμαρτημάτων μας, γιατί τότε διαπράττουμε πνευματική μοιχεία. Εάν κάποιος φύγει από ένα πνευματικό για δόλο, για κάποια σκοπιμότητα δηλαδή εντροπής προς κάποια κολλήματα και αμαρτήματα προσωπικά, τότε αυτό είναι θανάσιμο αμάρτημα, λογίζεται πνευματική μοιχεία. Πρέπει να φύγουμε μόνο για λόγους όπως είπατε που δεν μας ικανοποιούν στα πνευματικά. Άλλοι βέβαια ζητάνε ελαφρούς, άλλοι ζητάνε αυστηρούς πνευματικούς. Υπάρχουν πνευματικοί δυστυχώς στις μέρες μας που αφήνουν άνθρωποι και πορνεύουν και μοιχεύουν και κοινωνάνε. Αυτό το φοβερό πράγμα και προχθές είχα επίσκεψη ένα ζευγάρι, ήθελα να με γνωρίσει και πως τυχαία άνοιξε η συζήτηση, οι άνθρωποι κοινωνάγανε και πορνεύανε. Με την άδεια του πνευματικού και λέω καλά από τους άνθρωπους, δεν ξέρει ότι σας βάζει φωτιά μέσα στα σωτικά σας. Δυστυχώς αλλά δεν ξέρουν. Ο ίδιος ο πνευματικός που όταν άρχισα να του θέτω κάποια ερωτήματα μου είπε ότι δεν μπορώ να σου απαντήσω και πρέπει να βρεις κάποιον άλλον ο οποίος να έχει περισσότερες γνώσεις από μένα. Πολύ απλή απάντηση. Υπάρχουν πάντα υπάρχουν οι καλοί πνευματικοί και ενημερωμένοι και οι σωστά, θα έλεγα, κατά την πάρα της Εκκλησίας τοποθετημένοι. Το θέμα είναι ότι αρκεί να ψάξουμε και να κάνουμε και προσευχή να μας φωτίσει ο Θεός να πάμε στον κατάλληλο. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλή θέση. Παρακαλώ. Ευαγγέλη. Μάλιστα. Θέλω να σας κάνω δύο ερωτήσεις. Παρακαλώ. Τη μία ήθελα την κάνω στον κύριο Βακύπουλο που δεν κατόρθωσε να επικοινωνήσω. Ήθελα το εξής. Ναι. Εάν οι Ιεχωβάδες όταν ορκίζονται πατάνε τα εικονίσματα και αν της Αχαΐας οι Ιεχωβάδες ορκίζονται στο Μεσολόγγι και χρηματίζονται. Και δεύτερη, αν η λέξη Ιουδαίος έχει ελληνική προέλευση, αν το γνωρίζετε. Κι αν Εβραίος και Ιουδαίος είναι ταυτόσημα ή όχι. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, κατηγορηματικά μου είπε ο κύριος Βακύπουλος, μου λέει κύριε Κουτρουμπέλη, έχει κάνει ένα στρογγυλό σφάλμα η Εκκλησία. Λέει κάποια πράγματα τα οποία δεν στέκουν επακριβώς, αλλά εν μέρη. Δηλαδή, και μου εξήγησε ότι ψηλά ιστάμενοι, μάλιστα πληρώνουν, το χρηματοδοτούνται. Οι άλλοι όμως είναι τα θύματα. Στέλνουν αφιδώς χρήματα μες στην οργάνωση και όταν ακούνε έξω ότι πληρώνονται και πληρώνονται, σου λέει, είδες, μας κατηγορούν άδικα, εμείς είμαστε μάρτυρες. Και τόσο πολύ τους μπρόχουνε, λέει, στην οργάνωση αυτή. Και με τα λύπης έλεγε ότι κάπου δεν υπάρχει σωστή πληροφόρηση. Αυτή ήταν η άποψή του. Σας λέω εγώ προσωπικά δεν έχω μπει στην οργάνωση, δεν ξέρω. Σας μεταφέρω ακριβώς αυτά τα οποία μου μετέφερε και εκείνος. Αν αληθεύουν ή αληθεύουν, η ευθύνη εκείνου. Όσον αφορά τώρα για το Ιουδαίος ή Εβραίος, υπάρχει καταρχάς το χαλδαϊκό, εβραϊκό λεξικό, το οποίο έχω, θα κοιτάξω ακριβώς το Ιουδαίος. Υπάρχει και κάποιος φίλος ιστορικός, ο οποίος γνωρίζει αυτά τα θέματα. Αν τύχει και πάρει γραμμή και επικοινωνήσει, μπορεί να μας τα πει, γιατί δεν έχω αυτή τη στιγμή τους καταλόγους. Να σας πω ακριβώς, βέβαια η λέξη Εβραίος προέρχεται από το Χίμπρος, οι άλλοι θέλουν να λέγονται Jews, περάτης όπως έχω πει στο παρελθόν, και όχι ο πατριάρχης, όχι ο περάτης, ο πατριάρχης, δηλαδή ο πατέρας μιας μεγάλης οικογένειας. Αλλά το Ιουδαίος στη χαλδαϊκή, εβραϊκή, αρχαία διάλεκτο και τιμολογία δεν γνωρίζω, θα κοιτάξω όμως αν έχουν συγγένεια. Γιατί υπάρχει βέβαια στο αρχαίο λεξικό αυτό το χαλδαϊκό εβραϊκό και μπορώ να σας απαντήσω στην άλλη εκπομπή, δεσμεύομαι. Θες αν με ακούει κάποιος γνωστός, ποιος γνωρίζει πολύ καλά αυτά τα θέματα και να πάρει τηλέφωνο και μας πει την απάντηση. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα για τους χιλιάδες, είπαμε ότι περισσότερο δεν γνωρίζω εάν πράγματι παίρνουν λεφτά και τα τελευταία μέλη. Βέβαια και εγώ έχω ένα προβληματισμό πως αυτοί φύγουν τις δουλειές τους και όλη μέρα στείλουν στο πεζοδρόμιο ή 2-3 ώρες και κόβουν ώρες. Γιατί είπε και κάτι ο κ. Βακύπουλος, γράφει ώρες, λέει, στο βιβλίο εργασίας, πώς το είπε και εκεί. Και ανεξάρτητα αν πέτυχε ή δεν πέτυχε. Λοιπόν, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Βαγγέλη, τι κάνεις? Να είστε καλά. Ήθελα να πω κάτι για τις βουδιστικές οργανώσεις. Μάλιστα. Ότι
Το δέντρο, το καρπό, το δέντρο φαίνεται τον καρπό που κάνει. Και ότι αυτές οι οργανώσεις ζητάνε χρήματα. Και ότι ο Χριστός είπε δωρεά δώσαμε. Λάβατε δωρεά δότε. Ναι, ακριβώς αυτό. Και ότι έχουμε στις πράξεις των Αποστόλων αυτούς που τον έναν μάγο που ζήτησε για το Πνεύμα του Άγιο, έδωσε χρήματα πολλά. Νόμιζα ότι μάθουν κάποια μυστική διδασκαλία θεραπείας. Ακριβώς, ναι, αυτό. Και κάτι άλλο, ότι αυτοί που πιστεύουν ότι είναι αδογμάτιστοι και ότι έχουν και αυτοί ένα δόγμα, ότι είναι αδογμάτιστοι. Μάλιστα. Και αυτό μπορώ να το πω, ότι υπάρχει μια ιατρική οργάνωση που λέγεται Ιατροί Χωρίς Σύνορα. Ναι. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό, δηλαδή είναι γιατροί σε ένα κράτος χωρίς σύνορα. Έχουν και αυτοί δηλαδή ένα δόγμα. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Μην ξεχνάμε και την περίπτωση, μια και το ανέφερε ο αγαπητός φίλος τηλεθεατής, και κάποιον άλλον ο οποίος έχουμε ένα περαστικό από Γιάννηνα. Παρακαλώ. Γεια σου αδερφέ Ευάγγελε. Καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Στα Ιεροσόλυμα, όπως νομίζω ξέρεις, μάλιστα, το Πάσχα υπάρχει το Άγιο Φως που έρχεται με Άγγελο Κυρίου. Πολύ σωστά, και μου δίνει την ευκαιρία την άλλη φορά, ίσως, όχι την άλλη, σε κάποια από τις εβδομάδες που έρχεται, θα προβάλλω το Άγιο Φως για να δει ο κόσμος το θαύμα της Ορθοδοξίας. Ήθελα να ρωτήσω, πότε θα το λαμβάνουν αυτοί που είναι με το νέο ημερολόγιο το Άγιο Φως, όταν καθυστερεί, και το Πάσχα το δικό τους είναι αργότερα, νοήτα κάπως που υπάρχει διαφορά μεταξύ των ημερολογιών. Αυτά, τίποτα άλλο, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί ακούμε πάρα πολλές αλήθειες, τις οποίες δυστυχώς δεν τις ακούμε στους άμβολες των εκκλησιών. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, το Άγιο Φως γίνεται με το παλιό ορτολόγιο στα Ιεροσόλυμα, και φυσικά δεν μπορεί να αλλάξει το Πασχάλιο. Αν αλλάξει το Πασχάλιο, ο Θεός πλέον δεν πιστεύω ότι θα ακολουθήσει τον εταιρισμό και την αλλαγή και την αίρεση. Έχουμε τηλέφωνο από τον Πύργο, παρακαλώ. Καλησπέρα, κύριε Βαγγέλη. Καλησπέρα σας. Ο πατήρ Ευστάθης, με τι κάνω? Να είστε καλά, τις ευχές σας. Είστε καλά. Διάβασα και την προηγούμενη φορά, ναι, ακριβώς αυτό, το οποίο βέβαια δεν είχα κάνει λάθος, απλώς σας πληροφόρησα ότι έκανα λάθος. Και σας ανέφερα εκκλησιαστικό συνήγορο και όχι δικηγόρο του Σεβασμιότατο εκεί της Μητρόπολης. Ναι, εντάξει, Βαγγέλη. Απλώς προς αποφυγή κάποιων οι οποίοι σας πληροφόρησαν κακώς. Βέβαια, εμείς επικοινωνήσαμε, τα είπαμε. Εντάξει. Να είστε καλά, τις ευχές σας. Απόψε. Μάλιστα. Ελέγχθηκαν πολλά παράλογα. Με ακούς? Μάλιστα. Ελέγχθηκαν πολλά παράλογα και έχω σημειώσει μερικά να κάνω ορισμένες διορθώσεις. Παρακαλώ. Έλληνας, κάποιος είπε, τι σημαίνει Έλληνας. Μάλιστα. Έλληνας, μέχρι που ήρθε ο χριστιανισμός, σημαίνει δωλολάτης. Λάθος πίστεως δηλαδή. Πίστευε λάθος. Σήμερα Έλληνας σημαίνει ορθός στην πίστη, ορθόδοξος. Αυτή είναι η διαφορά. Θεοί, ανεφέρθη κάποιος ακροατής εκεί, θεοί υπάρχουν πολλοί, αγάλματα, ψεύτικοι δηλαδή. Θεός όμως υπάρχει ένας, ο υπάρχον, ο Ον. Θρησκείες επίσης, ανθρώπινα κατασκευάσματα, υπάρχουν πολλές. Θρησκεία όμως θεοσύστατη υπάρχει μία, εξ Αποκαλύψεως, μας την έφερε ο Θεός. Σε αυτό το σημείο κάποιος τηλεθεατής είπε ότι